Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωσή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει εκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία προς τα κράτη-μέλη για σύγχρονους σιδηροδρόμους και σήμερα, λόγω της πράσινης μετάβασης, το τρένο θα επικρατήσει ως το βασικό μέσο μεταφοράς στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα έλαβε τεράστια ποσά από ευρωπαϊκά κονδύλια για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού της δικτύου. Το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου το 2023 χάθηκαν στο εγκληματικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη 57 ζωές. Συνάνθρωποι μας αγνοούνται μέχρι σήμερα. Ένα νέο παιδί εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή και οι επιζήσαντες προσπαθούν να επουλώσουν τα τραύματά τους. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του 2023 δύο αμαξοστοιχίες κινούνταν στην ίδια ράγα για τουλάχιστον 12 λεπτά πριν τη σύγκρουσή τους στα Τέμπη. Η φωνική σύγκρουση θα μπορούσε να είχε αποτραπεί εάν λειτουργούσαν τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, συστήματα ελέγχου και ασφαλείας, η φωτοσήμανση, η τηλεδιοίκηση και το σύστημα ETCS αυτόματης πέδησης των τρένων. Επίσης, γνωρίζουμε ότι δεν έχουν θεσπιστεί εθνικοί κανόνες ασφαλείας μέχρι και σήμερα. Στην Ευρωομάδα μας από την πρώτη στιγμή κινηθήκαμε θεσμικά και απευθυνθήκαμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως αρμόδια για τις μεταφορές. Εγώ, συντονίστρια της πολιτικής μου ομάδας στην Επιτροπή Τραν, κατέθεσα τρεις ερωτήσεις εγγράφως προς την Κομισιόν. Την πρώτη που τη συνυπέγραψε η Ευρωομάδα μας λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα και δύο ακόμη το Σεπτέμβριο του 2023 και το Φεβρουάριο της φετινής χρονιάς. Ζήτησα από την Κομισιόν να μας απαντήσει εάν διασφαλιζόταν η ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας εξαιτίας της έλλειψης τότε μόνιμου και αξιόπιστου λειτουργικού φορέα διερεύνησης ατυχημάτων στην Ελλάδα. Εάν παραβιάστηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία στην Ελλάδα για την ασφάλεια και την διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων. Επίσης, ζήτησα να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα του ΕΡΑ, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέλαβε από την Κομισιόν να συντάξει έκθεση μετά το δυστύχημα. Με τον συνάδελφό μου, Κώστα Αρβανίτη, αναλάβαμε παράλληλες πρωτοβουλίες με παρεμβάσεις στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Επιτροπή Μεταφορών Τραν, που έχει και την αρμοδιότητα των σιδηροδρόμων, αλλά και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ΛΥΜΠΕ, που εξετάζει ζητήματα κράτους δικαίου. Στις 7 Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου με ψήφισμά του, όπου γίνεται ειδική αναφορά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε την ταχεία και ολοκληρωμένη διεξαγωγή της δικαστικής έρευνας, ενώ σχετικά με την κοινοβουλευτική έρευνα της Εξεταστικής Επιτροπής της Ελληνικής Βουλής για τα Τέμπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει την έλλειψη αμεροληψίας, αφού με ευθύνη της η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εκπροσωπούσε την κυβέρνηση αρνήθηκε να καλέσει βασικούς μάρτυρες και πραγματογνώμονες να καταθέσουν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει απαγγείλει κατηγορία για 23 άτομα ύποπτα για ποινικές ευθύνες που σχετίζονται με απάτη ή υπεξαίρεση κονδυλίων της Σύμβασης 717 για τα έργα αποκατάστασης συστημάτων τηλεχειρισμού και σηματοδότησης στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Αναφορών ΠΕΤΗ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κρατήσει ανοιχτή την αναφορά της κυρίας Καριστιανού εκ μέρους του Συλλόγου των Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών. Η Επιτροπή ΠΕΤΗ παρέπεμψε την αναφορά στις δύο αρμόδιες επιτροπές, ΤΡΑΝ και ΛΥΜΠΕ,
ζητώντας παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί γραπτός. Από τη θέση μου, συντονίστρια της πολιτικής μου ομάδας στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Τραν, ανέλαβα αμέσως την πρωτοβουλία και ξεκίνησα τη διαδικασία ζητώντας η αναφορά για τα Τέμπη να συζητηθεί με τη μορφή του κατεπήγοντος στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Τραν πριν τη λήξη αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Είναι χρέος όλων μας να πιέσουμε για την αλήθεια, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη δικαιοσύνη, να αποτρέψουμε την ατιμωρησία και κάθε απόπειρα συγκάλυψης, να μην επιτρέψουμε να υπάρχουν νέα Τέμπη. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα δώσουμε μέχρι τέλους αυτόν τον αγώνα όλοι μαζί. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τους ομιλητές που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μου να τοποθετηθούν στη σημερινή εκδήλωση ώστε να έχουμε μία θεσμική συζήτηση. Τη Μαρία Καριστιανού, πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023, την Καρίμα Ντελή, πρόεδρο της Επιτροπής Τραν του Ευρωκοινοβουλίου, που θα έρθει σε 5 λεπτά γιατί είχε μια άλλη πολύ σημαντική υποχρέωση. Είμαστε τυχεροί που είχαμε μια τόσο δραστήρια πρόεδρο σε αυτή τη θητεία. Τον κύριο Κέιρ Φίτς, επικεφαλής της Μονάδας Μεταφορών Κινητικότητας της Γενικής Διεύθυνσης DG Move της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, βουλευτή και εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής εκ μέρους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που είναι μαζί μας επίσης στο πάνελ. Τον κύριο Κυριάκο Δουλή από τον ΕΡΑ, που είναι στο πάνελ μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που θα συνδεθούν διαδικτυακά, φωτίζοντας πτυχές αυτής της υπόθεσης από την πλευρά των εργαζομένων στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, αλλά και των νομικών εμπειρογνώμων και εκπροσώπων των οικογενειών των θυμάτων. Είμαι βέβαιη ότι θα τεθούν κέρια ερωτήματα που θα βοηθήσουν τόσο τη δουλειά της Επιτροπής, αλλά και του ΕΡΑ, όσο και τις εργασίες μας στις Επιτροπές Τραν και Λίμπε. Μαζί μας υπάρχουν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η Αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο κύριος Μαμουλάκης Χάρης, βρίσκεται μαζί μας ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Αρβανίτης, ο κύριος Φράγκος, ο κύριος Νιαζί Γκιλτζιγκιουρέκ και ο κύριος Γεωργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δούμε μαζί ένα εισαγωγικό βίντεο και αμέσως μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιάννα Παπαδάκου που θα συντονίσει την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη, είσαι έτοιμος πίσω? Είσαι έτοιμο από επιβάτες προϊστάμενες. 62, κλείσε πόρτες, είμαστε έτοιμοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι από τα πιο ασφαλή μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε σχέση με το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη, η εξήγηση που από την αρχή υποστήριξε η ελληνική κυβέρνηση, ότι δηλαδή οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος, έχει διαψευστεί με τον πιο απόλυτο τρόπο και έχει αναδειχθεί η ανάγκη να αναζητηθούν τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία.
πολλά ερωτήματα μένουν αναπάντητα. Γιατί δεν λειτουργήσαν τα συστήματα ασφαλείας, κάτι που σε άλλες χώρες θεωρείται δεδομένο? Με ποια κριτήρια επιλέγονται και πώς εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο? Αυτό που συνέβαλε στο να γίνει αυτό το τραγικό δυστύχημα ήταν η μη λειτουργία των συστημάτων στη σιδηροδρομική υποδομή, τα φωτοσήματα, τα φανάρια που λέμε κοινώς στους δρόμους, η τηλεδιοίκηση, το σύστημα δηλαδή που βλέπει πού περπατάνε τα τρένα live, και το ETCS, το οποίο είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβαίνει όταν υπάρχει ένας κίνδυνος και ο άνθρωπος έχει μια προσεξία, δεν έχει δει κάτι μηχανοδηγός, παρεμβαίνει αυτόματα και επαιδίζει τους σειρμούς. Αυτά τα τρία συστήματα δεν λειτουργούσαν. Συσσωρευτικά είχαμε και ένα λάθος στην κατεύθυνση του τρένου. Μπήκε δηλαδή σε λάθος γραμμή, το βάλανε σε λάθος γραμμή που έρχονταν και το άλλο, και είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν λειτουργούν, παρά μόνο σε ένα μικρό κομμάτι της, α φωτοσήματα, β σύστημα τηλεδιοίκησης και ελέγχου κυκλοφορίας, γ σύστημα επικοινωνίας. Έστω κάτι από αυτά αν δούλευε, οι μηχανοδηγοί θα είχαν εικόνα για την κυκλοφορία σε ακτίνα μερικών εκατοντάδων χιλιόμετρων και πριν συγκρουστούν θα είχαν απλά σταματήσει σε ένα κόκκινο φανάρι. Τα φανάρια απέχουν μεταξύ τους πάνω από 2 χιλιόμετρα. Ή ακόμα και αν είχαν παραβιάσει το κόκκινο, θα είχε ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτόματης ακαριέας πέδησης που ακινητοποιεί την αμαξοστοιχεία το πολύ σε 1200 μέτρα. Όμως αυτές οι δικλείδες ασφαλείας δεν υπάρχουν και όλα καταλήγουν να εξαρτώνται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ είχαν προειδοποιήσει πολλές φορές για τα προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου, με τελευταία την επιστολή τους 3 εβδομάδες πριν, στις 7 Φεβρουαρίου. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί, διασφαλίζουμε την ασφάλεια. 2 εβδομάδες πριν το τραγικό δυστύχημα, στις 15 Φεβρουαρίου, η Κομισιόν είχε παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις σιδηροδρομικές υποδομές. Σχεδόν 17 ώρες μετά το δυστύχημα, σε μαγνητοσκοπημένο τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Πρωθυπουργός αποδίδει το δυστύχημα κυρίως σε ανθρώπινο λάθος και δεσμεύεται για απονομή δικαιοσύνης. Καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Το δυστύχημα στα Τέμπη πάγωσε το χρόνο. Η Ελλάδα βυθίστηκε στο πένθος και παράλληλα άρχισαν οι αποκαλύψεις για το δίκτυο που λειτουργούσε στα τυφλά. Έως το τέλος του έτους εκτιμούμε ότι θα έχουμε πλήρως όλους τους σταθμούς και όλα τα κέντρα. Εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο εκτιμούν ότι αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Οι ίδιοι εξηγούν ότι η τοποθέτηση του συστήματος δεν σημαίνει και ότι αυτό λειτουργεί. Οι οικογένειες των θυμάτων από τις πρώτες μέρες μετά την τραγωδία ζητούν να έρθουν στο φως όλα τα στοιχεία, καθώς και τα πραγματικά αίτια που την προκάλεσαν, να οδηγηθούν όλοι οι υπηρεσιακοί και οι πολιτικοί υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη και να εξασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Σήμερα, 13 μήνες μετά, έχει εδραιωθεί στην κοινή γνώμη η άποψη ότι εκτός από τις διαχρονικές αιτίες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα, επιχειρείται μια κυβερνητική προσπάθεια απόδοσης ευθυνών με βάση μόνο το ανθρώπινο λάθος. Όμως οι έρευνες που έχουν γίνει έως σήμερα από τους τεχνικούς και νομικούς συμβούλους που όρισαν οι συγγενείς των θυμάτων έχουν αποκαλύψει πλευρές της τραγωδίας που αναδεικνύουν λάθη, παραλήψεις, ύποπτες ενέργειες και πολλές ευθύνες των υπηρεσιακών, πολιτικών και δικαστικών αρχών πριν και μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Μην ασφαλείς ο σιδηρόδρομος. Αυτή τη στιγμή ο σιδηρόδρομος είναι όσο ασφαλής μπορεί να είναι, κουβαλώντας τις χρόνιες παθογένειες δεκαετιών που δεν μπορούν να διορθωθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Κατά τη σύγκρουση, έφλεκτες και παράνομες ουσίες προκάλεσαν τεράστια έκρηξη που κατέκαψε τους περισσότερους. Το φορτίο αυτό δεν ήταν καν δηλωμένο. Μέσα σε 5 ημέρες μετακίνησαν τα συντρίμια και επιχωμάτωσαν πλήρως το χώρο.
χάθηκαν χρήσιμα αποδεικτικά στοιχεία ενοχής. Καμία παρέμβαση εισαγγελέα και ανακριτή. Παρά 6 μήνες μετά, η εισαγγελέα του Αριουπάγου μας προέτρεψε να ζητήσουμε βοήθεια από την Εκκλησία. Βέβαια, είναι ήδη γνωστή σε εσάς η αμφισβήτηση της ελληνικής δικαιοσύνης, επειδή η κεφαλή αυτής διορίζεται από την κυβέρνηση. Σήμερα εμείς και όλος ο ελληνικός λαός είμαστε βέβαιοι για τη συγκάλυψη. Ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Υπουργός διακήρυταν ότι ο σιδηρόδρομος είναι απολύτως ασφαλής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή είναι όσο ασφαλής μπορεί να είναι. Ξεκάθαρα όμως γνωρίζει ότι δεν είναι και είναι εντάξει με αυτό. Σημειωτέων, οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας δεν έχουν θεσπιστεί, ούτε φυσικά νέοι. Για επαυξημένη ασφάλεια μετά το δυστύχημα, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο νόμος που την ενσωματώνει. Η διαδικασία της ανάκρισης στην Ελλάδα εξελίσσεται με τρόπο που πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι η αλήθεια δεν θα λάμψει. Για άλλη μια φορά. Αν όμως δεν λάμψει η αλήθεια, είναι θέμα χρόνου να ξανασυμβεί το κακό. Η τραγωδία των Τεμπών έχει προκαλέσει μια μείζωνα πολιτική σύγκρουση στην Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση κατηγορείται ότι προσπαθεί να συγκαλύψει τις πολιτικές της ευθύνες και ότι χειραγωγεί την ενημέρωση προς την κοινή γνώμη για τις πραγματικές αιτίες του συμβάντος. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε αμέσως μετά το τραγικό συμβάν και συνεχίζεται έως σήμερα με διάφορους πολιτικούς ελιγμούς και υπεκφυγές. Ταυτόχρονα, οι αρχικές παραλήψεις, οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες της δικαστικής εξουσίας έχουν προσθέσει σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών αμφιβολίες για την απόδοση δικαιοσύνης. Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε και επίσημα με ψήφισμά του την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την υποχώρηση του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του τύπου στη χώρα μας. Στο ψήφισμα υπάρχει ειδική αναφορά για το δυστύχημα των Τεμπών. Ότι δηλαδή η κοινοβουλευτική έρευνα για την τραγωδία φαίνεται να στερείται πολιτικής αμεροληψίας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ καταρχήν, σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Ευχαριστώ και αυτούς που παρακολουθούν διαδικτυακά αυτήν εδώ την συζήτηση. Εκδήλωση ενημέρωσης είναι επί της ουσίας και για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Μια υπόθεση που ερευνάται από την ελληνική δικαιοσύνη ως έγκλημα. Παράλληλα, το οικονομικό έγκλημα ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είπε και η κυρία Κουντουρά. Οι καθημερινές αποκαλύψεις από δημοσιογράφους, βουλευτές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο έχουν προκαλέσει έναν πολιτικό σεισμό στην Ελλάδα. Οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι πολίτες θρηνούν με τους συγγενείς των θυμάτων, τους πολυτραυματίες, τους επιζήσαντες και τις επιζήσασες για αυτή την τραγωδία. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην Ευρώπη για να δοθούν απαντήσεις και να φωτιστεί η αλήθεια. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί δηλαδή έχουν στραφεί στην Ευρώπη. Μετά και από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου, που ανέφερε όλες τις πλημέλειες στην έρευνα του εγκλήματος των Τεμπών και στην πορεία της έρευνας τόσο από τη δικαιοσύνη όσο και από το ελληνικό κοινοβούλιο. 1.350.000 άνθρωποι στη χώρα μας με την υπογραφή τους ζητούν δικαιοσύνη για αυτό το έγκλημα το οποίο ακόμα συγκινεί, ακόμα συγκλονίζει την ευρωπαϊκή και ελληνική κοινή γνώμη ένα χρόνο μετά. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μαρία Καρεσιανού, την πρόεδρο των πληγέντων από το πολύ νεκρό δυστύχημα Τέμπη 2023,
να μας πει τις εξελίξεις και να μας πει και τι ζητάνε οι άνθρωποι αυτοί σε αυτή τη φάση από τα ευρωπαϊκά όργανα. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, αξιότιμη πρόεδρε της Επιτροπής Τραν, κυρία Ντελή, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας να μιλήσω για ένα διανόητο σιδηροδρομικό έγκλημα. Μέσα σε αυτό χάθηκε η ζωή της κόρης μου και άλλων 56 ψυχών, ως επιτοπλής των φοιτητών. Είμαι μια μητέρα από την Ελλάδα και μαζί με άλλους γονείς φέρουμε την ίδια απώλεια, τον ίδιο αβάσταχτο πόνο και το βαθύ αίσθημα της αδικίας και της αγανάκτησης για τη χρόνια παθογένεια του πολιτικού συστήματος που υπονομεύει τις ζωές μας. Είμαστε φορτισμένοι από την κατάφορη οργή για την αποδόμηση των θεσμών που διέπουν ένα κράτος δικαίου. Στις 28 Δευτέρου του 2023, δύο τρένα συγκρούνται με τοπικά. Δύο τρένα κινούνται με αντίθετη κατεύθυνση, στην ίδια γραμμή, για 12 λεπτά, χωρίς κανείς άνθρωπος να αντιληφθεί τίποτα και χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε ψηφιακό σύστημα που μπορεί να τα ανοιχνεύσει και άρα μπορεί να αποτρέψει τη σύγκρουση. Ένα σταθμάρχης σε θέση απόλυτης ευθύνης. Ο διορισμός του ήταν παράνομος για πολλούς λόγους. Έγινε σε γνώση του Υπουργείου Μεταφορών, κάτω από αδιαφανείς συνθήκες. Αυτός ο κρατικός υπάλληλος, με εμπειρία μόλις 45 ημερών και με λιπέστατη εκπαίδευση, έχοντας μπροστά του ένα απαρχαιωμένο πίνακα τηλεδιοίκησης με καμένες λιχνίες, που θα δυσκόλευε πιθανότατα και τον πιο έμπειρο, καταδικάζει σε θάνατο 57 ανθρώπους και τραυματίζει άλλους 180. Πολλοί από τους τραυματίες παλεύουν να ορθοποδήσουν και δίνουν το δικό τους αγώνα επιβίωσης τόσο σε ψυχικό όσο και σε σωματικό επίπεδο. Σωστά αναρωτιέστε, μαζί με όλο τον ελληνικό λαό, πώς είναι δυνατόν ο ανθρώπινος παράγοντας να αποτελεί τη μοναδική δικλίδα ασφαλείας στη μετακίνηση των επιβατών εν έτη 2023. Αυτό φυσικά ήταν κάτι άγνωστο σε εμάς και σίγουρα θα αποτρέπαμε τα παιδιά μας από την επιλογή του τρένου, αν γνωρίζαμε τη φρικτή πραγματικότητα. Μαθαίνουμε εκ των υστέρων πως η καθημερινή λειτουργία των τρένων ήταν γεμάτη από βλάβες και ατυχήματα. Εκ μέρους των μηχανοδηγών, πολλαπλά υπομνήματα και υπενθυμίσεις είχα φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Μεταφορών και της ΡΑΣ, χωρίς κανένα από αυτά να απαντηθεί, αλλά ούτε και η κατάσταση να βελτιωθεί. Στα συγκεκριμένα υπομνήματα μιλούσαν καθαρά για πιθανούς θανάτους, θανάτους πολιτών. Πώς μπορείς να διαφορείς για κάτι τέτοιο? Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη θανατηφόρο δυστύχημα στο σιδηρόδρομο, αλλά δεν άλλαξε ποτέ κάτι ουσιαστικό στη λειτουργία του σειρμού. Μετά από τέτοια δυστυχήματα, το Υπουργείο Μεταφορών όφιλε σε συμμόρφωση προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία που έγινε νόμος του κράτους το 2019 να επισπεύσει τη θέσπιση των εθνικών κανόνων που παρανόμως δεν είχαν θεσπιστεί και μάλιστα με επαυξημένη ασφάλεια. Ουδέποτε το έπραξε αυτό το Υπουργείο, ούτε καν μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Στις κακοσυντηρημένες γραμμές κυκλοφορίας αναγκάζονται μέχρι σήμερα τα τρένα να αλλάζουν συνεχώς γραμμές κυκλοφορίας λόγω τοπικών βλαβών. Μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, η άνοδος γίνεται κάθοδος και το αντίστροφο, ενώ τρένα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, επικρατούν τυφλές συνθήκες κίνησης, αφού ούτε σηματοδότηση υπάρχει, ούτε έλεγχος κυκλοφορίας. Έχουν κατατύχει και τελευταία στιγμή αποφευχθεί κι άλλες μετοπικές συγκρούσεις κατά τη χρονιά που διανύουμε. Μιλάμε για έναν εξαιρετικά μεγάλο και υπαρκτό κίνδυνο μετακίνησης των επιβατών. Οι άνθρωποι μας και εμείς μαζί γίναμε θύματα μιας σκόπιμης παραπλάνησης. Οι διαχειριστές της ζωής και των ευρωπαϊκών κονδυλίων αποφάσισαν ότι οι πολίτες μπορούν να θυσιάζονται στο βωμό της υποτιθέμενης βελτίωσης. Μιας βελτίωσης που δεν βίωσε ο τόπος μας σε κανένα επίπεδο την τελευταία δεκαετία. Ακούγαμε για τεράστια ποσά που δαπανώνται για το σιδηρόδρομο. Από το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει με 700 εκατομμύρια το σιδηρόδρομο. Ακούσαμε για ευρωπαϊκού τύπου αναβαθμίσεις, με στόχο πάντα το σεβασμό και την ασφάλεια του πολίτη. Ψέματα. Ανήθικα και ξεδιάντροπα ψέματα. Μέσα στο κοινοβούλιο, στις ομιλίες, στις συνεντεύξεις, στην τηλεόραση, παντού. Τραγική ηρωνία. Μια μέρα μετά την τραγωδία των Τεμπών, στις 1 Μαρτίου του 2023, ο Πρωθυπουργός της χώρας μας είχε προγραμματίσει να παρευρεθεί στα εγκαίνια του Κέντρου Τηλεδιοίκησης και Σηματοδότησης του Σιδηροδρομικού Δικτύου Βορείου Ελλάδος για το νέο σύστημα τηλεδιοίκησης.
Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε κανένα σύστημα τηλεδιοίκησης για να εγγενιαστεί. Επρόκειτο για μία ακόμα κοροϊδία. Στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν λειτουργούν συστήματα ασφαλείας. Δεν υπάρχουν φωτοσύματα, δεν υπάρχουν ενδείξεις, ούτε έλεγχος κυκλοφορίας. Όλα είναι χειροκίνητα. Αυτά έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από το 2020. Η σύμβαση είχε αρχικό προϋπολογισμό 41 εκατομμύρια. Έλαβε 7 αδικαιολόγητες παρατάσεις που κατέληξαν σε τριπλασιασμό του κόστους του έργου και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Δεν έλειψαν οι προσφυγές και οι ενστάσεις στη δικαιοσύνη από εταιρείες που δεν επικράτησαν στους διαγωνισμούς. Οι ανάδοχες πάντως εταιρείες αντιμετώπισαν πλήστες τεχνικές δυσκολίες που δεν είχαν προβλέψει. Μάλιστα, μετά τις υπογραφές ανάληψης του έργου, ζητούσαν συχνά συμπληρωματικές συμβάσεις χωρίς να χαρακτηρίζονται ανακόλουθες, χωρίς καμία ποινή. Αξίωναν και λάμβαναν μπόνους ανικανότητας. Για παράδειγμα, το 2021 επιβλήθηκε πρόστιμο 1,3 εκατομμύρια ευρώ γιατί η μία από τις δύο εταιρείες της κοινοπραξίας τοποθετούσε διαφορετικό και μη πιστοποιημένο σύστημα σε αντίθεση με την άλλη, με αποτέλεσμα να μην επικοινωνούν μεταξύ τους τα δύο συστήματα. Έτσι υποχρεώθηκαν να το ξυλώσουν και να αρχίσουν από την αρχή να τοποθετούν το σωστό, το οποίο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ακολούθως, η εταιρεία ζήτησε για τα λάθη που έκανε η ίδια σε 70 σημεία του δικτύου και για τα οποία έλαβε το πρόστιμο, αδικαιολόγητη αποζημίωση, απαιτώντας το συνολικό ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Με απόφαση του πρώην Υπουργού Μεταφορών και οι 7 ενστάσεις έγιναν δεκτές, καθώς και η αποζημίωση των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Με ποια λογική? Κάπως έτσι μπορούμε να φανταστούμε όλοι μας πώς χάθηκαν 700 εκατομμύρια. Και ο σιδηρόδρομος παραμένει σε αυτή την τραγική κατάσταση, η οποία ομοιάζει με συνθήκες λειτουργίας σιδηροδρόμου προ 20 ετίας τουλάχιστον. Και αναρωτιέμαι, δεν είναι ανάγκη να ελέγξουμε και να ελέγξετε πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Ζημία για τον πολίτη, ζημία για την Ελλάδα, ζημία για την Ευρώπη. Ανυπολόγιστη ζημία για τις ανθρώπινες αξίες και τη δικαιοσύνη. Πρωθυπουργός και υπουργοί είχαν το αποκλειστικό δικαίωμα αξιοποίησης αυτών των κονδυλίων. Χρήματα φορολογουμένων, Ελλήνων και Ευρωπαίων. Δεν έχει γίνει όμως κανένας έλεγχος για το πού κατέληξαν αυτά τα χρήματα και αν κατέληξαν ορθώς. Δεν έγινε καμία έρευνα για τυχόν παράνομο πλουτισμό. Δεν έγινε καμία έρευνα για ζημία δημοσίου. Ο σιδηρόδρομος πουλήθηκε, ή για να το θέσω ορθά, χαρίστηκε στους Ιταλούς. Στο συμβόλαιο αγοράς όμως παρουσίασε μια σημαντική επένδυση ύψους 800 εκατομμυρίων, που όφυλαν να πραγματοποιήσουν οι αγοραστές για αναβάθμιση του δικτύου. Αρκούσε το Υπουργείο Μεταφορών να ολοκληρώσει τα συστήματα ασφαλείας. Το ποσό αυτό θα ενίσχυε σημαντικά το παρατημένο σιδηροδρομικό σύστημα και θα βελτίωνε τις συνθήκες λειτουργίας του. Εν ολίγης, θα είχαμε τα παιδιά μας στο σπίτι και ένα σημαντικά αναβαθμισμένο σιδηρόδρομο. Ο πρώην Υπουργός όμως αποφάσισε να μην προβεί στην εκπλήρωση της υποχρέωσης. Ο πρώην Υπουργός αδιαφόρησε για το κύριο ζητούμενο και αναφέρει το δικαίωμα της μαζικής μεταφοράς των πολιτών, που είναι η ασφάλεια. Χάρισε λοιπόν στον αγοραστή το εν λόγω ποσό, μετατρέποντας τελικά την πώληση των ελληνικών σιδηροδρόμων από μια αμφίβολη κίνηση σε ένα μοναδικό σκάνδαλο παγκοσμίως. Έτσι οδηγηθήκαμε στο αναμενόμενο τραγικό δυστύχημα του Φεβρουαρίου του 2023, που για τους παραναφερθέντες λόγους χαρακτηρίζεται από την κοινωνία ως έγκλημα. Η τραγικότητα των γεγονότων όμως δεν τελειώνει εδώ. Το επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με ένα εμπορικό. Η εμπορική αιμαξοστοιχεία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία, μετέφερε έφλεκτες ύλες, μη δηλωμένες και επομένως παράνομες. Με τη σύγκρουση, αυτές προκάλεσαν τεράστια έκρηξη, ανάφλεξη και κατέκαψαν αρκετούς ζωντανούς τραυματίες. Μιλάμε για έφλεκτες παράνομες ουσίες με βεβαιότητα, καθώς παρά τις ταχύτατες και άμεσες προσπάθειες συγκάλυψης, έχουμε άφθονα αποδεικτικά στοιχεία. Σχεδόν αμέσως μετά τη σύγκρουση και εντός ολίγων ωρών, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης και εντελεχής συλλογή των σωρών, ξεκίνησε η αδικαιολόγητη μετακίνηση χωμάτων από το σημείο της τραγωδίας σε παρακείμενες περιοχές. Τα χώματα που περιείχαν υπολείμματα των βία νεκρών παιδιών μας και υπολείμματα παράνομων ουσιών σκορπίστηκαν με απόλυτη βιασύνη σε διαφορετικές περιοχές. Άγνωστες και αδήλωτες περιοχές φιλοξενούν μέλη των αγαπημένων μας αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι μπροστά σας, ένα χρόνο μετά. Σύντομα και μάλιστα στις αρχές της δεύτερης μέρας τοποθετήθηκε καινούριο χώμα στην περιοχή και καλύφθηκε κατά μήκος με άσφαλτο. Παραβιάστηκε κατάφορα το πρωτόκολλο αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων. Από τις πρώτες ώρες, μαζί με τα φορτηγά απομάκρυνση των χωμάτων,
κόσμος ελεύθερα κινούνταν και όχι μόνο στο χώρο του δυστυχήματος. Όλες οι οδηγίες μπαζώματος που έγιναν με σκοπό να αποκρύψουν και να καταστρέψουν σημαντικά στοιχεία δικογραφίας δόθηκαν σύμφωνα με δημόσια παραδοχή σε συνεντεύξεις από τον Πρωθυπουργό. Η όλη επιχείρηση ονομάστηκε επιχειρησιακό σχέδιο. Σε ένα κράτος δικαίου είναι επιτρεπτό να γίνει τέτοια παρέμβαση, σφετερισμός από την εκτελεστική εξουσία? Σε ένα δημοκρατικό κράτος θα διαφορούσε τόσο απροκάλυπτα για τη μη τήρηση των πρωτοκόλων και των νόμων η δικαστική εξουσία? Βέβαια, σε ένα κράτος δικαίου και σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν θα διορίζονταν οι ανώτατοι δικαστικοί από την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως συμβαίνει δυστυχώς στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Σε ένα κράτος δικαίου είναι δυνατόν να μην παρουσιαστούν έστω για να δώσουν εξηγήσεις αξιωματούχοι που εμπλέκονται σε μια υπόθεση με τόσους θανάτους εξαιτίας της κρατικής ανευθυνότητας. Στη χώρα μας, ωστόσο, οι άνθρωποι στις υψηλότερες θέσεις ευθύνης αρνούνται και αποφεύγουν την ευθύνη, κρυμμένοι στη βουλευτική ασυλία τους. Και όταν τα πράγματα ζορίσουν, αντεπιτίθεται με επιχειρήματα του τύπου «έχουν ξανασυμβεί εγκλήματα κατά των πολιτών με κυβερνητικές ευθύνες, χωρίς να αποδοθεί τιμωρία. Γιατί τώρα?» Τους φαίνεται λογικό και δίκαιο να συνεχίζει το σάπιο σύστημα να παραμένει σάπιο. Το έγκλημα στα Τέμπη καταδεικνύει με το χειρότερο τρόπο τη διαφθορά στο σιδηρόδρομο ως μέρος ενός γενικότερου διαφθαρμένου συστήματος, όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα. Έχουμε καταθέσει αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών ΠΕΤΗ για το ζήτημα των Τεμπών αναφορικά με το κράτος δικαίου και τις χρόνιες παθογένειες που δυστυχώς το διεφθαρμένο σύστημα δεν επιτρέπει να λύσουμε. Στις 18 Τρίτου του 2024 αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή. Θα παραπευθεί στις αρμόδιες επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΤΡΑΝ του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ ζητήθηκε και γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής ΤΡΑΝ, κυρία Ντελή, σας ζητάμε να αναλάβετε πρωτοβουλία, ώστε να εξετάσετε την αναφορά μας με τη μορφή του κατεπήγοντος σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ΤΡΑΝ, που είναι αρμόδια για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων πριν τη λήξη αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Η διαχείριση των στοιχείων, η ασέβεια προς τους νεκρούς και τις οικογένειές τους, αλλά και η συστηματική παραπλάνηση μιας ολόκληρης κοινωνίας σχετικά με την αλήθεια που αφορά το έγκλημα των Τεμπών, απέδειξε την κατάλυση του κράτους δικαίου, τη φήμωση της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας του τύπου. Όλα οφείλουν να διορθωθούν, καθώς είναι θέμα χρόνου να συμβεί κάτι ανάλογο. Δυστυχώς, και τότε δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες για κανέναν. Εμάς εδώ τους γονείς που βλέπετε, αλλά και εκείνους τους γονείς των οποίων τον πόνο και το δίκαιο εκπροσωπούμε σήμερα εδώ, μας κατηγορούν. Κατηγορούμαστε από πολιτικούς και δημοσιογράφους, επειδή ακουγόμαστε, επειδή επιζητούμε την αλήθεια και τη δικαίωση των νεκρών μας, επειδή αγαπάμε και πειρασπιζόμαστε τα παιδιά μας, είτε ζουν είτε είναι πεθαμένα, επειδή επιδιώκουμε και εργαζόμαστε για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Η διάκριση των πολιτών από τους πολιτικούς θα έπρεπε να στοχεύει και να εξυπηρετεί την προστασία και το σεβασμό των πολιτών και όχι το ακαταλόγιστο και την ατιμωρησία των πολιτικών. Λυπάμαι που ερχόμαστε εν έτη 2024 να αποκαταστήσουμε αλήθειες που στη χώρα μας υπόθηκαν και υλοποιήθηκαν πριν από 2.500 χρόνια. Σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είμαστε λάτρεις της πραγματικής και ουσιαστικής δημοκρατίας με όρους ισονομίας. Μέσα από τη θέση του γονέα και του πολίτη επιζητούμε την ελεύθερη και ακέραιη ενημέρωση. Εδώ βρίσκονται τρεις από τους γονείς των χαμένων μας παιδιών. Δύο μανάδες και ένας πατέρας. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας. Έχουμε μαζί μας τον πόνο και την ψυχή όλων των υπόλοιπων οικογενειών που χάσαμε ό,τι πιο ιερό γεννήσαμε. Είμαστε ακόμη και σχεδόν 1.400.000 πολίτες, όσοι κατάφεραν τελικά, παρά τον αλγόριθμο, να υπογράψουν το ψήφισμα για την τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Είμαστε σχεδόν όλη κοινωνία. Είμαστε πλέον μία ομάδα. Μία ελληνική ψυχή. Σας ευχαριστώ. Να παρακολουθήσουμε τώρα ένα δεύτερο βίντεο, ένα ενημερωτικό βίντεο, σχετικό με αυτή την υπόθεση βέβαια. Και αμέσως μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντελή. Το δυστύχημα στα Τέμπη θα είχε αποτραπεί αν λειτουργούσε το σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης σε όλο το μήκος του δικτύου.
Αυτό δεν συνέβη γιατί μία πολυσυζητημένη σύμβαση, η 717, παραμένει στοιχειωμένη για περίπου μία δεκαετία. Έτσι, το 2023, στην Ελλάδα δύο τρένα έφτασαν να κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Η σύμβαση υπογράφηκε το 2014 μεταξύ της Εργοσέ και της κοινοπραξίας των εταιριών Τομή, φυγατρικής του Άκτορα και της γαλλικής Alstom. Το έργο είχε προϋπολογισμό 41,3 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ήταν ευρωπαϊκά χρήματα. Η σύμβαση προέβλεπε την κατασκευή 52 σταθμών και 3 κέντρων τηλεδιοίκησης από την Αθήνα έως τη Θεσσαλονίκη και τον Προμαχώνα. Η τηλεδιοίκηση είναι κρίσιμη γιατί χωρίς αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα ελέγχου ETCS, το οποίο φρενάρει αυτόματα τα τρένα αν υπερβούν μια καθορισμένη ταχύτητα ή εντοπιστεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Το συγκεκριμένο συμβάν είναι προφανές ότι ήταν το αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας λαθών που οδήγησαν εκεί που οδήγησαν. Μολονότι, και θέλω αυτό να το τονίσω, ήταν σε πλήρη λειτουργία. Η τηλεδιοίκηση στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτή η φωτογραφία είναι το κέντρο διοίκησης της 717 της Λάρισας. Πράγματι. Όχι, αυτό που φτιάχτηκε τώρα. Και πράγματι, πράγματι, στη συνείδηση όλων, πρώτα και πρώτα απ' όλα του Κώστα του Καραμπαλή, αλλά όλων μας, πάντα θα πλανάτε αυτό το βάρος, ότι αν η 717 είχε τελειώσει πριν το ατύχημα, πιθανώς το ατύχημα αυτό να μην έχει συμβεί. We are blocked in finding the truth. We are blocked in applying justice. Because if you are forbidden to make the investigations, you cannot find out the truth. You started an investigation into the 717 contract from 2022. What were your initial thoughts when you learned about this tragedy? If the project has been finalized in time and properly, this would never happen. And this kind of trauma cannot be healed without justice. Λοιπόν, ο λόγος τώρα στην κυρία Καρή Μαντελή, πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Τραν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Je vais vous demander de mettre... Θα σας ζητήσω να φορέσετε τα ακουστικά γιατί θα μιλήσω γαλλικό. Mesdames, messieurs... Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας πω ότι με την ιδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Τράνσα, αυτή η τραγωδία που, η οποία συνέβη στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, που αποτελεί μια ανοιχτή πληγή, ένα εθνικό τραύμα για όλη τη χώρα, μας αφορά, μας συγκινεί, εμείς που είμαστε μέλη της Επιτροπής Τρανς. Εγώ, ξέρετε, μιλώ και ως μητέρα. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Τρανς και εξ ονόματος της Επιτροπής μου θα ήθελα να σας εκφράσω την αλληλεγγύη μας, την καλοσύνη μας. Αλλά επίσης και να σας ευχαριστήσουμε για το κουράγιο σας, γιατί είστε όρθιοι για την μνήμη, μνήμη των θυμάτων και για το σύνολο των οικογενειών, αλλά είστε όρθιοι για να πείτε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη αποστολή από κοινού να διακοραιώσουμε. Και φυσικά το σύνδεμα θα έπρεπε να είναι ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία. Κυρία Καριστιανού, συγγνώμη που δεν προφέρω σωστά το όνομά σας, θα ήθελα να σας πω ότι η συνάδελφός μου, η αγαπημένη συνάδελφός μου, η Έλενα Κουντουρά, όταν μου ζήτησε να παραστώ στην σημερινή εκδήλωση, έστω και αν έχω, ξέρετε, μια πολύ αρκετά βαρημένη ατζέντα, δεν μπορούσα να αρνηθώ μια τέτοια πρόσκληση. Και να σας πω ότι μελετούμε
την πρωτοβουλία των πολιτών, τη δική σας πρωτοβουλία, και επίσης θέλουμε να καταλάβουμε, και όταν μιλάμε ότι γίνεται προσπάθεια να κατανοήσουμε αυτά τα γεγονότα, αυτό συνδέεται και με την διαφάνεια. Με άλλα λόγια, να δούμε κατά πόσον και εμείς φέρουμε κάποια ευθύνη στο επίπεδο της Επιτροπής μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, γιατί όλοι μαζί είμαστε υπεύθυνοι εγγυητές για την ασφάλεια. Είμαστε νομοθέτες και όταν νομοθετούμε εδώ, έχουμε σαν κύρια μέρημνα και στο επίκεντρο την ασφάλεια. Η ασφάλεια δεν είναι κάτι που δεν διαπραγματεύεται, η ασφάλεια. Και στην δική σας περίπτωση θα ήθελα να σας πω, κυρία Καριστιανού, και προς όλες τις οικογένειες των θυμάτων, να σας ξαναπώ ξεκάθαρα ότι αυτή η τραγωδία μας συγκινεί, μας πλήττει, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι, αλλά κυρίως μας συγκινεί το γεγονός ότι τα θύματα ήταν κυρίως φοιτητές, νέα παιδιά. Και πραγματικά είστε στο κατάλληλο, θα λέγα, σημείο, στο κατάλληλο οίκο. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ο οίκος των πολιτών και δεν είστε μόνοι σας. Και γι' αυτό το λόγο διαθέτουμε ευρωπαϊκά συστήματα τα οποία οπωσδήποτε δέχονται βελτιώσεις. Το θέμα της ασφάλειας του σιδηροδρόμου εξαρτάται, όπως το γνωρίζουμε, ένα ευρωπαϊκό σύστημα για τον έλεγχο της κυκλοφορίας. Είναι αυτό που ονομάζουμε στα γαλλικά το ETMS, αλλά δυστυχώς δεν έχει θεσπιστεί από όλα τα κράτη-μέλη και πολλές κυβερνήσεις καθυστερούν να υιοθετήσουν αυτό το σύστημα. Αλλά πλέον δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο, γιατί διακυβεύεται η ασφάλεια των επιβατών. Συγγνώμη, λίγο νερό. Γιατί όταν μιλάμε για αυτό το σύστημα, το οποίο διασφαλίζει μάλλον έλεγχο υψηλού επίπεδου, και όπως καταλαβαίνουμε στην τραγωδία των Τεμπών, υπήρχε έλλειψη ελέγχου. Και αυτό το σύστημα ελέγχει σε κάθε, αν θέλετε, φάση, ελέγχει την ταχύτητα, την σήμανση, ακόμα και το σύστημα πέδησης. Άρα, εφόσον νομοθετούμε και εγκρίνεται και ψηφίζεται αυτός ο νόμος, οφείλουν όλοι να εφαρμόσουν αυτά τα συστήματα. Και στην προκειμένη περίπτωση, η τεχνική και η τεχνολογία θα μας βοηθήσει. Και δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο οι κυβερνήσεις καθυστερούν την θέσπιση αυτού του συστήματος. Δεν χρειάζεται να συμβούν και άλλες τραγωδίες για την εφαρμογή αυτών των συστημάτων από όλα τα κράτη-μέλη. Και εδώ μιλάμε ουσιαστικά για μια σύγκρουση με ένα τρένο με επιβάτες και με μια εμπορική αμαξοστοιχεία. Και αυτή η σύγκρουση θα πρέπει να μας αφυπνίσει, να μας ξυπνήσει. Γιατί, για δύο λόγους θα έλεγα. Γιατί πράγματι θα πρέπει να παρακολουθούμε ό,τι γίνεται μέσα στο τρένο από τον οδηγό, να απολαμβάνει καλές συνθήκες εργασίας, να επαγρυπνεί, να γνωρίζουμε τι κάνουν και η εκάστοτε αρμόδια ρυθμιστική αρχή του σιδηροδρόμου. Και επίσης, τι γίνεται με τις σιδηροδρομικές υποδομές. Καθυστερήσαμε τον εξυγχρονισμό των σιδηροδρομικών υποδομών. Και επίσης, κατά πόσον υπήρχαν προειδοποίησεις. Κάποιοι προχώρησαν σε αυτές τις προειδοποίησεις, αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Οπότε θα ήθελα να σας το πω ευθέως. Η διαδικασία ένα χρόνο μετά την τραγωδία και η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμου, ο εκπρόσωπος είναι εδώ, νομίζω καλύφθηκε και δημοσιεύθηκε από τον τύπο, και αυτή η έκθεση αναφέρεται ξεκάθαρα στις δυσλειτουργίες που ενέχουν και συστημικό χαρακτήρα. Ξεκάθαρα. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει
εδώ να, ξεκάθαρα να πούμε ότι το θέμα της ασφάλειας ανατέθηκε σε μια άλλη αρχή και η Ελλάδα δυστυχώς δεν διαθέτει έναν ανεξάρτητο σώμα για την διερεύνηση των ατυχημάτων. Και πράγματι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μοιραζόμαστε κοινούς στόχους. Υποστηρίζουμε το τρένο, το οποίο είναι φιλικό μέσο για το περιβάλλον και στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά ταυτόχρονα τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να ασπάζονται όλο και μεγαλύτερο αυξημένο επίπεδο ασφαλείας. Και γι' αυτό το λόγο, τόσο η Επιτροπή μου, η Επιτροπή Τρανς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεχώς ζητούμε την κατάλληλη, την απαραίτητη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση της ασφάλειας. Οπότε καταλαβαίνετε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμου έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα, θα πρέπει να σας πω ότι και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο υποβάλαμε ερωτήσεις και ψηφίστηκε ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θέτει και ένα πλαίσιο προβληματισμού. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό το ψήφισμα εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τι λέει αυτό το ψήφισμα? Λέει ξεκάθαρα ότι βουλευτές αναφέρουν ότι δεν έλαβε χώρα μία κοινοβουλευτική έρευνα στην Ελλάδα για να γνωρίζουμε τι τεχνικά, τι προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Και επειδή, ξέρετε, είμαστε μια πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ψήφισε αυτό το ψήφισμα, και το ψήφισμα λέει ξεκάθαρα για ποιο λόγο μια πλειοψηφία βουλευτών δεν απορρίπτει την πρόταση για μια διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος. Και εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια για τον απλούστατο λόγο ότι η Ευρώπη αποτελεί ένα όραμα, αυτό που αποτελούμε ένα σχέδιο. Είμαστε όλοι αδέλφοι, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης. Μοιραζόμαστε κοινές αρχές και μία βασική αρχή είναι το κράτος δικαίου. Η κυρία Κουντουρά, που κατοικεί στην Ελλάδα, θα πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με μένα που είμαι από την Γαλλία. Γιατί είμαστε Ευρώπη και όταν οι οικογένειες ζητούν να χυθεί άπλετο φως σε αυτήν την τραγωδία που αφορά και ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της ασφάλειας, οφείλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι, να υπάρχει αλληλοβοήθεια. Ως προς αυτήν την έννοια αντιλαμβανόμαστε το ευρωπαϊκό όραμα. Θα ήθελα πραγματικά εκ νέου να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, να ευχαριστήσω επίσης και την κυρία Κουντουρά για την εξαιρετική πρωτοβουλία της, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια μαζί, συλλογικά. Να είστε βέβαιοι ότι κατά την επόμενη συνάντηση των συντονιστών στο πλαίσιο της Επιτροπής την οποία προεδρεύω, θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Αυτό θα αφορά μάλλον την επόμενη, τη νέα θητεία, γιατί όπως ξέρετε λίγη σε 2 εβδομάδες η τρέχουσα θητεία. Έστω και ξέρετε και να μην αναλάβω εγώ την προεδρία της Επιτροπής στο πλαίσιο της νέας θητείας, εγώ δεν θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτό το θέμα. Να είστε βέβαιοι. Ευχαριστούμε για το κουράγιο σας, ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας και είμαι σίγουρη ότι θα επικρατήσει η δικαιοσύνη, θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, θα επικρατήσει διαφάνεια για την μνήμη των θυμάτων και για των συγγενών τους. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Merci beaucoup, Madame Chair. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, και θα ήθελα να πω ότι πραγματικά έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια τόσο δραστήρια Πρόεδρο όπως είναι η κυρία Καχημά Ντελίφ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε για τα διαφωτιστικά που ακούσαμε. Πάμε τώρα στον κύριο Κέρ Φίτς, επικεφαλής της Μονάδας Μεταφορών και Κινητικότητας της DG Move της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Thank you very much. So to be clear, I'm... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως είμαι επικεφαλής τμήματος στη Γενική Διεύθυνση MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαι εδώ με τον συνάδελφό μου τον Κυριάκο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή είναι, ξέρετε, επειδή είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, θέλω να σας πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα το πένθος σας, είναι μεγάλη τραγωδία, καταλαβαίνω τις απώλειες, δεν ξέρω τι να πω, εκ μέρους του εαυτού μου και της Κομισιόν ολόκληρης, θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια και, ξέρετε, κανονικά είμαι χαρούμενος όταν δουλεύω για την εκπόνηση πολιτικής που αφορά τους σιδηροδρόμους. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη χρήση των σιδηροδρόμων, αλλά, ξέρετε, όταν συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες, αυτό είναι ένα ταρακούνημα για όλους και σας διαβεβαιώ ότι αυτό που θέλουμε είναι να διαβεβαιώσουμε ότι τα διδάγματα τέτοιων τραγωδιών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Είχα στο παρελθόν την ευκαιρία να μιλήσω με συγγενείς θυμάτων από το Σαντιάγο και από άλλες περιοχές και, ξέρετε, πάντα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι πραγματικά έγινε λάθος και προσπαθούμε να διορθώσουμε τα σφάλματα σε όλα τα κράτη-μέλη με τους σιδηροδρόμους, να διορθώσουμε λοιπόν τα λάθη και να βεβαιωθούμε ότι τέτοιες τραγωδίες δεν θα ξανασυμβούν. Ξέρετε, δυστυχώς, τραγωδίες συμβαίνουν και πρέπει να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να διδασκόμαστε από τα παθήματά μας. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω ενώπιό σας είναι ότι όλοι γνωρίζετε για τις διαρκείς έρευνες στην Ελλάδα, συνεχίζονται δηλαδή και σε επίπεδο κομισιών και ελληνικών αρχών, υπάρχει μεγάλη συνεργασία και θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι να πούμε πράγματα σήμερα και θα ήθελα να μπορέσω να σας δώσω απαντήσεις που αναζητάτε. Θα ήθελα να μπορούσα να το κάνω πραγματικά, αλλά με την ιδιότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή κολλιόμαστε. Αυτό που μπορώ να πω όμως τώρα είναι το εξής. Φυσικά υπάρχουν οι πολιτικές συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές, οι οποίες είναι σε εξέλιξη και είναι και πολύ έντονες. Εντάξει, αυτό, ξέρετε, σημαίνει και δημοκρατία. Και πραγματικά πρέπει να διασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία της δημοκρατίας. Ξέρετε, στις διάφορες έρευνες δεν έχει θέση η Κομισιόν. Υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθούνται, έχουν ακολουθηθεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Εμείς ως θεσμός συμβάλλουμε όσο μπορούμε με τη βοήθειά μας. Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαιτέρως είναι η διερεύνηση ατυχημάτων που έχουν να κάνουν με την οδηγία περί ασφάλειας σιδηροδρόμων. Λοιπόν, ο στόχος αυτής της έρευνας, και θέλω να είμαι σαφής ως προς αυτό, δεν είναι εδώ να απαγγείλουμε κατηγορίες. Καλά, σαφώς και θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι υπεύθυνος, έτσι, να αποδοθούν ευθύνες. Είναι κατανοητό, όμως ο στόχος της δικής μας έρευνας ή της έρευνας που διεξάγεται από τις ελληνικές αρχές, που απαιτείται να διεξαγάγουν οι ελληνικές αρχές υπό την οδηγία, εξυπηρετεί ένα διαφορετικό στόχο. Πρόκειται σαφώς για έρευνα η οποία ουσιαστικά δεν θέλει να αποδώσει κατηγορίες, αλλά είναι μια έρευνα που διερευνά, πρέπει να διερευνήσει και να κατανοήσει τι συνέβη, χωρίς συγκεκριμένα να κατηγορεί τον Α ή τον Β. Δεν υπάρχει δηλαδή μια... Θέλουμε σαφείς μαρτυρίες μέσα από την έρευνα για να καταλάβουμε τις βαθύτερες αιτίες ενός ατυχήματος. Η έρευνα αυτή, βεβαίως το γνωρίζετε, θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει αμέσως μετά την τραγωδία. Είναι κοινός νους ότι, και το ξέρουμε όλοι, ότι ενθαρρύναμε τις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν τη γρήγορη διερεύνηση της τραγωδίας. Αλλά υπήρχαν θεσμικά ζητήματα στην Ελλάδα τα οποία κατέστησαν την έρευνα πιο δύσκολη και ο αρμόδιος φορέας ξεκίνησε πολύ πρόσφατα να διερευνά την υπόθεση. Αυτό βεβαίως μας λυπεί ιδιαίτερα. Ελπίζουμε ότι μέσα από την έρευνα θα έχουμε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί. Ευελπιστούμε ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόσκομα όσον αφορά
στην απόλυτη διερεύνηση της υπόθεσης, στην έρευνα, στην έκθεση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επωφεληθούμε και να διδαχτούμε από αυτή την τραγωδία για να αποφύγουμε παρόμοιο στο μέλλον. Επίσης, υπάρχει η αμέριστη υποστήριξη της Κομισιόν σε όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι όπως ορίζεται από την οδηγία. Οι ελληνικές αρχές στράφηκαν προς εμάς και ζητούν υποστήριξη από εμπειρογνώμονες συναδέλφους για την εν λόγω έρευνα. Και βεβαίως οι συνάδελφοί μας από την υπηρεσία εργάζονται στενά και συνεργάζονται με τον αρμόδιο ελληνικό φορέα, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι η έρευνα όντως διεξάγεται και μάλιστα διεξάγεται πλήρως και συνάδοντας με τη σωστή διαδικασία και τη σωστή προσέγγιση, και θα διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν να καταλάβουμε πλήρως τις διαδικασίες. Τώρα, η Υπηρεσία Σιδηροδρόμων δεν αναλαμβάνει την έρευνα. Η έρευνα πρέπει να διεξαχθεί και θα διεξαχθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή. Όμως οι συνάδελφοί μας από τη δική μας υπηρεσία θα είναι επί τόπου για να βοηθήσουν και να διασφαλίσουν ότι θα προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται και οποιαδήποτε συμβολή. Και όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη ως προς τα αποτελέσματα της έρευνας. Το άλλο στοιχείο, το οποίο το γνωρίζετε ήδη, είναι ότι η Κομισιόν αμέσως μετά το ατύχημα ζήτησε από την υπηρεσία να διεξαγάγει πάλι μία έρευνα και πάλι σε σχέση με την οδηγία περί ασφάλειας σιδηροδρόμων και τη φάση υλοποίησης της ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά τα θέματα ασφάλειας, και να δούμε αν λαμβάνονται υπόψη όλες οι τεχνικές απαιτήσεις στην Ελλάδα. Η υπηρεσία εκπώνησε την εν λόγω έκθεση ενδελεχώς και τα αποτελέσματα αναλύονται αυτή τη στιγμή με κάθε λεπτομέρεια από την ίδια την υπηρεσία, από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, και βεβαίως μετά σε διαβούλευση με τις ελληνικές αρχές αναμένουμε ότι θα υπάρξει έτσι στενή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα σέβεται πλήρως τις ευρωπαϊκές προσταγές και θα το πράξει και στο μέλλον. Η συζήτηση είναι σε εξέλιξη, δεν μπορώ να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Σας διαβεβαιώ όμως ότι συνεργαζόμαστε στενά προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα στο μέλλον δεν θα είναι ίδια και δεν θα συμβούν πλέον άλλες τραγωδίες όπως τα Τέμπη. Φυσικά, είναι σαφές και είναι γνωστό και αναγνωρίζεται από όλα τα μέρη ότι στα Τέμπη, αν η κατάσταση ήταν διαφορετική και αν το σύστημα λειτουργούσε σωστά, μια τέτοια τραγωδία, ένα τέτοιο δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. Τώρα βέβαια αυτό χωρά πολύ συζήτηση. Τα περισσότερα σιδηροδρομικά δίκτυα στην Ευρώπη δεν συνάδουν απόλυτα με τους κανόνες. Παρ' όλα αυτά λειτουργούν με ασφάλεια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να λειτουργούν σωστά τα συστήματα επειδή δεν υπήρχε σωστό το ETMS. Οι σιδηροδρόμοι έχουν και εναλλακτικά συστήματα. Τα εναλλακτικά συστήματα θα έπρεπε να είχαν προλάβει μια τέτοια τραγωδία. Τώρα, τα ζητήματα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος έχουν να κάνουν με το να καταλάβουμε γιατί στα Τέμπη αυτά τα διαφορετικά μέτρα δεν ελήφθησαν, δεν τέθηκαν πρακτικά ώστε να αποφευχθεί η τραγωδία. Γίνονται λοιπόν έρευνες, δεν μπορώ να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω σήμερα είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία παρακολουθούμε πολύ στενά την υπόθεση και πολύ ενεργά και θα κάνουμε ό,τι περνά το χέρι μας και θα διασφαλίσουμε ότι θα ασχοληθούμε και θα βρούμε τις αιτίες και τις βαθύτερες αιτίες της τραγωδίας και θα φροντίσουμε να γίνουν διορθωτικές δράσεις έτσι ώστε οι σιδηρόδρομοι στην Ελλάδα να λειτουργούν ασφαλώς και στο μέλλον να μην βιώσουμε ξανά αυτά τα οποία βιώσατε και υποφέρατε. Και θέλω πάλι να εκφράσω τη βαθιά μου συμπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φιτ. Και τώρα πάμε στον κύριο Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, βουλευτής Λάρισας, αλλά και εισηγητής της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ. Να θυμίσουμε, κύριε Κόκαλη, ότι σε αυτό το περίφημο ψήφισμα της 7ης Φεβρουαρίου ρητά αναφέρονταν πώς δεν εκλήθησαν κρίσιμοι μάρτυρες που έπρεπε να κληθούν σε αυτήν εκεί την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κύριε Φιτς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι ευρωβουλευτές, θέλω να καταθέσω την εμπειρία μου από την συμμετοχή μου στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συνεκλήθη στη Βουλή. Αλλά και κάποια σχόλια τα οποία έχουν να κάνουν με το έγκλημα. Ήταν, το ημερολόγιο μάλλον έδειχνε 28 Φεβρουαρίου και το ρολόι 11 και 22 του 2023. Όταν λίγο πριν την κοιλάδα των Ντεμπών, δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ίδια γραμμή με αποτέλεσμα να έχουμε 57 νεκρούς και 150 τραυματίες. Ο πόνος μεγάλος. Λίγους μήνες αργότερα είχαμε στην Ελλάδα τις βουλευτικές εκλογές, στις οποίες βουλευτικές εκλογές εξελέγει με το ποσοστό το 41% κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τότε δεν υπήρχε στη δημόσια σφαίρα η λέξη ευθύνες πολιτικών προσώπων. Λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές είχε κατετεθεί η πρώτη μήνυση των συγγενών. Λίγες ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές είχε κατετεθεί βέβαια η πρώτη μήνυση των συγγενών, η οποία απέδιδε συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, αλλά μέχρι και τις εκλογές καμία κουβέντα στη δημόσια σφαίρα για ευθύνες πολιτικών προσώπων. Η πρώτη κουβέντα ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2023. Η πρώτη αφορμή ήταν η έλευση στην Βουλή της δικογραφίας από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, δικογραφία η οποία αφορούσε την έρευνα την οποία έχει κάνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας για οικονομικά, προσοχή, αδικήματα, τα οποία είχαν να κάνουν με την υλοποίηση της 717 σύμβασης. Η περιβόητη σύμβαση, η οποία, εάν είχε γίνει βέβαια, δεν θα είχε γίνει αυτό το δυστύχημα. Αυτή η έλευση βέβαια της δικογραφής της 717 είχε γίνει ήδη από το καλοκαίρι στη Βουλή. Παρόλα αυτά, το Προεδρείο της Βουλής δεν την είχε ανακοινώσει. Τότε είχαμε τις προτάσεις για προανακριτική επιτροπή και από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, και αφορούσαν δύο πολιτικά πρόσωπα, τον κύριο Σπίρτζη και τον κύριο Καραμαλή. Και συνέβη το παράδοξο. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε υπέρ και του κυρίου Καραμαλή, αλλά και υπέρ του κυρίου Σπίρτζη. Με συνέπεια, η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την διερεύνηση των οικονομικών αδικημάτων της 717 να έχει τεθεί στο αρχείο. Τότε, από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Γενικών Καθηκόντων, ο Υπουργός Επικρατείας, είπε «Μου είναι αδιανόητο,
Μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ πώς είναι δυνατόν να τελούνται ανθρωποκτονίες, να τελούνται κακουργήματα όπως η διατάραξη ασφάλειας των συγκοινωνιών, για τα οποία δικήματα ήδη οι συγγενείς είχαν μηνύσει τα πολιτικά πρόσωπα, μέσω της 717, η οποία έχει να κάνει μόνο με τα οικονομικά. Είναι αδιανόητο. Κρατήστε το αυτό. Το Νοέμβριο του 2023 αυτή η κουβέντα. Μετά από λίγες ημέρες συστάθηκε η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, η οποία διήρκησε 2,5 περίπου μήνες. Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία της κοινή γνώμης στην Ελλάδα θεώρησε και θεωρεί ότι αυτή η εξεταστική ήταν μια παροδία και δεν διευκόλυνε την έρευνα. Το είπε και η κυρία Πρόεδρος της Επιτροπής, ότι δεν έγινε μια αξιόπιστη κοινοβουλευτική έρευνα για την αναζήτηση της αλήθειας. Και πράγματι παραβιάστηκε το κράτος δικαίου. Θέλω σε αυτή τη σύντομη τοποθέτηση να αποδείξω για ποιο λόγο συγκεκριμένα παραβιάστηκε το κράτος δικαίου και όχι ως μια αφηρημένη έννοια. Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε διατυπώσει το αίτημα, ακολούθησαν και άλλα κόμματα βέβαια μετά, να έρθουν να καταθέσουν συγκεκριμένοι μάρτυρες. Ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν ο κύριος Γενιδούνιας, ο κύριος Τσαλίδης, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Σπηλιόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών, ο κύριος Ξηφαράς. Ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Ο κύριος Γενιδούνιας ήταν ο πρόεδρος των μηχανοδηγών σε όλη την Ελλάδα για αρκετά χρόνια. Ο κύριος Τσαλίδης ήταν ο διευθύνων σύμβουλος στην Τρένοσε, ο οποίος παραιτήθηκε. Ο κύριος Σπηλιόπουλος ήταν αυτός ο οποίος υπέγραψε την 717 το 2014, επανήρθε το 2020 ως πρόεδρος του ΟΣΕ, κατήγγειλε τον κύριο Καραμαλή στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά προκύπτουν από έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευθεί. Και παραιτήθηκε. Και ο κύριος Ξηφαράς ήταν αυτός ο οποίος είχε και αυτός από κοινού αρμοδιότητες για τον ΟΣΕ και για τον ΕργοΣΕ, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Υποδομών. Η κοινή γνώμη ακούει τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι δεν ήρθαν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες. Ακούει όμως και την κυβέρνηση, η οποία λέει ότι ήδη εξετάστηκαν αρκετοί μάρτυρες, 30. Για 5 μάρτυρες κάνετε έτσι. Ήταν οι πλέον και είναι ουσιώδεις μάρτυρες. Καταρχήν, τι παραβιάστηκε? Παραβιάστηκε η αρχή του ανακριτικού συστήματος. Η μη κλήτευση των μαρτύρων, ανακριτικό σύστημα το οποίο προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής πλέον δικονομίας στην χώρα μας, στην Ελλάδα. Ο κύριος Γενιδούνιας ήταν ο πρώτος τον οποίο... Φανταστείτε... Έκλεισε. Ένα δικαστικό όργανο, μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα, μετά από αυτό το έγκλημα, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και τον πρώτο μάρτυρα που έχει στο μυαλό του είναι ο Κωνσταντίνος Γενιδούνιας. Τον πρώτο. Και αυτόν τον μάρτυρα τον απαξίωσε. Δεν τον δέχτηκε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όπως είπε και η κυρία πρόεδρος της Επιτροπής, είπε για ποιο λόγο μια πλειοψηφία βουλευτών απορρίπτει αιτήματα. Αιτιολογία? Μηδέν. Αιτιολογία, γιατί έτσι θέλουν. Ο κύριος Τσαλίδης
ήταν αυτός ο οποίος εγγράφως προειδοποίησε, εγγράφως, στις 6 Σεπτεμβρίου του 2021, τον κύριο Καραμαλή για συμβάν μεγίστης σοβαρότητας στον ΟΣΕ. Αυτόν το μάρτυρα δεν το δέχτηκε η πλειοψηφία. Εάν έρχονταν στην εξεταστική, θα μπορούσαμε να μάθουμε την αλήθεια. Να ρωτήσουμε τον κύριο Τσαλίδη, αλλά και τον κύριο Γενιδούνια, τι ακριβώς εννοούσατε, τι σας απήντησε ο παραλήπτης του εγγράφου, ο οποίος προχθές στο Sky το αρνήθηκε, πώς ακριβώς ήταν οι αντιδράσεις του, τι σας είπε το περιβάλλον του, το γραφείο του, σας απήντησε, ναι ή όχι, ώστε να μάθει όλη η Ελλάδα την αλήθεια. Ο κύριος Τριαντόπουλος. Ο κύριος Τριαντόπουλος, όλη η Ελλάδα είδε ότι για 5 ημέρες ήρθε στη Λάρισα. Όλοι τον είδαμε. Και είπε επί λέξη, αυτά τα οποία λέω είναι καταγεγραμμένα, ότι ήρθα κατ' εντολήν του Έλληνα Πρωθυπουργού για να φροντίσω για την αποκατάσταση της περιοχής εκτός από την κρατική αρρωγή. Προσέξτε, και για την αποκατάσταση της περιοχής εκτός και από την κρατική αρρωγή. Ούτε τον κύριο Τριαντόπουλο τον δέχτηκε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι ήθελαν. Δεύτερη παραβίαση του κράτους δικαίου. Ζητήσαμε ως αξιωματική αντιπολίτευση, προκειμένου να κάνουμε ερωτήσεις στους μάρτυρες, εγκαίρως να έρθει όλη η δικογραφία από τον εφέτη ανακριτή. Εγκαίρως. Το ζητήσαμε 23 Νοεμβρίου. Ήρθε 28 Φεβρουαρίου. Ήρθε όταν ήδη η εξεταστική είχε ήδη κλείσει. Ο νόμος και ο κώδικας ποινικής δικονομίας θέτει την αρχή της προφορικότητας, ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να διαβάζονται στην Επιτροπή. Σε ποια Επιτροπή να διαβαστούν τα έγγραφα όταν αυτή η Επιτροπή είχε ήδη κλείσει? Όταν επιμόνως θέταμε το θέμα και στον κύριο Μαρκόπουλο και στην πλειοψηφία, γιατί βιάζεστε να κλείσει η Επιτροπή, θα έρθει η δικογραφία. Κι όμως έκλεισε. Γιατί? Γιατί έτσι ήθελαν. Γιατί έτσι θέλουν. Εξεδόθησαν τα πορίσματα. Το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στο αφήγημα περί ανθρωπίνου και μόνο λάθους. Για μας, σύμφωνα με το πόρισμα το οποίο καταθέσαμε, το λάθος του μοιραίου σταθμάρχη, μάλλον ο μοιραίος σταθμάρχης, ήταν ο τελευταίος πρόσφορος κρίκος σε μία μεγάλη όμως αλυσίδα στην οποία αλυσίδα οι κρίκοι φτάνουν έως και το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών, οι οποίοι και με πράξεις αλλά ιδίως με παραλήψεις αυτοτελώς ο καθένας συνετέλεσαν σε αυτό το έγκλημα. Έγινε η συζήτηση επί των πορισμάτων.
Και τώρα, μάλλον πριν φτάσω στη συζήτηση επί των πορισμάτων, να πω ότι αμέσως μετά είχαμε ένα δεύτερο έγκλημα. Θέλω να διατυπώσω κάποιες σκέψεις όσο γίνεται αντικειμενικά και ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας την λογική, η οποία τι λέει, την κοινή λογική. Έχουμε συγκεκριμένες ενέργειες για τις οποίες η δικαιοσύνη τις έχει χαρακτηρίσει καταρχήν αξιόπινες, διότι άσκησε ποινική δίωξη, το μπάζωμα. Και από την άλλη έχουμε το αφήγημα της κυβέρνησης, η οποία ισχυρίζεται ότι αυτό ήταν επιχειρησιακές ανάγκες. Ο πολίτης για ποιο λόγο να πιστέψει την κυβέρνηση και όχι τη δικαιοσύνη? Και για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν συντάσσεται με την άποψη της δικαιοσύνης και αυτή μαζί με την υπόλοιπη κοινή γνώμη να μάθουμε την αλήθεια? Και όχι απλά δεν συντάσσεται, κατηγορεί αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το μπάζωμα ότι είναι μπάζα. Αυτό εκτός από προσβολή είναι ευθέως παρέμβαση στη δικαιοσύνη, διότι αυτός ο οποίος ασχολήθηκε με το μπάζωμα ήταν ο εισαγγελέας ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη στον πρώην περιφερειάρχη. Ευθεία παρέμβαση στη δικαιοσύνη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αφού λοιπόν έγινε αυτή η συζήτηση για τα πορίσματα, όλη η Ελλάδα αναρωτιέται, και τώρα τι, και τώρα πώς, πώς θα υπάρξει δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη είναι αναγκαία για το μέλλον της κοινωνίας μας εν όψη της διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Διότι εάν δεν υπάρξει δικαιοσύνη στην υπόδειξη των τεμπών, το σήμα που θα στείλουμε στην κοινωνία και θα είναι με ευθύνη της κυβέρνησης, το σήμα ειδικά στους νέους θα είναι ότι κάποιοι είναι υπεράνω των νόμων. Το άρθρο 86 θέτει συγκεκριμένα πλαίσια και αναφέρει: καμία έρευνα, καμία δίωξη χωρίς άδεια της Βουλής. Καμία. Δύο λύσεις. Η πρώτη είναι η προανακριτική επιτροπή. Το να προτείνεις όμως προανακριτική επιτροπή όταν λίγους μήνες νωρίτερα είχαν ήδη απορρίψει η κυβερνητική πλειοψηφία για μια αρχή αμνίστευσης του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Τριαντόπουλου και των λοιπών. Ξεκάθαρα. Εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση υπάρχει κατηγορητήριο να δεσμευτεί η κυβέρνηση σε αυτό. Η δεύτερη λύση έχει να κάνει με τη γενικότερη πολιτική βούληση. Αντιγράφω αυτό που είπε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, το οποίο λίγοι όμως το έχουν αναφέρει. Το άρθρο 86 υπάρχει ώστε οι υπουργοί να μην βρίσκονται ανά πάσα στιγμή εκτεθειμένοι σε διατάξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ανά πάσα στιγμή εκτεθειμένοι. Από την έκφραση αυτή προκύπτει ότι η προστασία την οποία απολαμβάνουν οι υπουργοί με το άρθρο 86 δεν είναι καθολική για όλα τα δικήματα.
Η απάντηση στο ερώτημα εάν η μήνυση της κυρίας Καριστιανού είναι προσχηματική, κακόβουλη ή υποκρύπτει πολιτική ή κομματική σκοπιμότητα, γιατί αυτό εννοούν οι δικαστές και οι εισαγγελείς, ανά πάσα στιγμή εκτεθειμένοι σε διώξεις. Δηλαδή, να είναι εκτεθειμένοι σε κακόβουλες μηνύσεις, γιατί πράγματι υπάρχουν και αυτές, σε προσχηματικές και σε μηνύσεις με καθαρά κομματικό υπόβαθρο. Η απάντηση θα τη δώσετε, εάν είναι θετική, ότι τότε πράγματι καλύπτεται ο κ. Καραμαλής. Εάν όμως είναι αρνητική, δεν καλύπτεται. Οι μηνύσεις των συγγενών είναι δυνατόν να θεωρηθούν κακόβουλες? Είναι δυνατόν να θεωρηθούν ότι υποκρύπτουν κομματική αντιπαλότητα ή σκοπιμότητα? Προφανώς και η κυρία Καριστιανού δεν έχει προηγούμενα με τον κύριο Καραμαλή και με τον κύριο Τριαντόπουλο. Κλείνω με τις υπογραφές. Το 1,5 εκατομμύριο υπογραφές σίγουρα δείχνει το δρόμο για την συνταγματική αναθεώρηση. Αν όχι για την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86, τουλάχιστον οι διώξεις των υπουργών να μην περνάνε από τη Βουλή, από ένα δικαστικό συμβούλιο. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει, γιατί κάποιοι τι λένε, τα γνωστά παπαγαλάκια και τα γνωστά πιστόλια της τρεψοδικίας, ότι ακόμα και τώρα να ψηφιστεί νόμος δεν θα μπορέσει να έχει ισχύ για το έγκλημα των Ντεμπών. Πράγματι δεν θα μπορέσει να έχει αναδρομική ισχύ. Πώς όμως θα μπορούσε να βοηθήσει? Εάν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είχε φροντίσει 4 χρόνια τώρα να είχε ψηφίσει τον εφαρμοστικό νόμο, τότε θα μπορούσε να ψηφιστεί νόμος ο οποίος θα ήταν ερμηνευτικός για το πώς θα κινηθεί η δικαιοσύνη σχετικά με τις πράξεις ή τις παραλήψεις του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Τριαντόπουλου. Επαναλαμβάνω, θα ήταν ερμηνευτικός, θα βοηθούσε. Συνεπώς, αυτό το οποίο ισχυρίζονται από την κυβέρνηση δεν ισχύει. Κλείνω με το γεγονός ότι αυτή η υπόθεση όχι απλά δεν πρέπει να ξεχαστεί, αλλά είναι υπόθεση όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, το είπε η κυρία Πρόεδρος. Αλληλεγγύη είναι υπόθεση η οποία ουσιαστικά στους δύσκολους αυτούς καιρούς, με την διεύρυνση των ανισοτήτων, το να μην αποδοθεί δικαιοσύνη θα είναι ό,τι χειρότερο. Θα είναι ό,τι χειρότερο. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είμαστε πάντα υπέρ της νομιμότητας και της διαφάνειας, αλλά και της δικαιοσύνης, με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και σοβαρότητα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα πάμε στις διαδικτυακές μας συνδέσεις. Πάμε στον κύριο Κώστα Γενιδούνια, τον πρώην πρόεδρο Ελλήνων Μηχανοδηγών. Τον ακούσατε πολλές φορές το όνομά του, πως είχε προειδοποιήσει, τον είδατε και στα βίντεο. Δεν ξέρω, μπορούμε να συνδεθούμε? Είμαστε έτοιμοι και εκείνος είναι ίσως έτοιμος? Ναι, καλησπέρα. Α, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γενιδούνια, σας ακούμε. Καλησπέρα και από τον Πειραιά. Και δύναμη και υπομονή και συμπαράσταση στον αγώνα και των συγγενών αριθμάτων και που δίνει και η κυρία Καριστιανού και από την πλευρά τη δική μου. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 είχαμε το δυστύχημα των Ντεμπών, το οποίο όμως ήταν ένα προδιαγεγραμμένο δυστύχημα, την έκταση του οποίου δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας μηχανοδηγός ή κανένας σιδηροδρομικός. Τι συνέβαινε την τελευταία περίοδο στην Ελλάδα στο σιδηρόδρομο?
υπήρχε μια δομική κατάρρευση του σιδηροδρομικού συστήματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μετά την ολοκλήρωση του άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης της διπλής ηλεκτροκίνητης γραμμής το 2019 και τη συνεπακόλουθη αύξηση των ταχυτήτων και τη μείωση των χρόνων διαδρομής, έπρεπε το δίκτυο να κρατείται συντηρημένο, αλλά και παράλληλα να προχωρήσουν τα έργα της επιδομής, δηλαδή τα φωτοσύματα, η τηλεδιοίκηση και το ETCS, για να αυξηθεί η πυκνότητα των δρομολογίων, η χωρητικότητα των τρένων και φυσικά η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Αντί λοιπόν να συμβεί αυτό, τι διαπιστώναμε εμείς οι μηχανοδηγοί? Ότι εκεί που είχαμε, ο ΣΕ απασχολούσε για παράδειγμα 1.000 εργαζόμενους, βλέπαμε το προσωπικό λόγω συνταξιοδοτήσεων να μειώνεται και να φτάνει τους 650-700 εργαζόμενους. Βλέπαμε σταθμούς να κλείνουν διαδοχικά, γιατί υπήρχε έλλειψη σε κρίσιμες ειδικότητες όπως ήταν αυτές των σταθμαρχών. Βλέπαμε συμβάντα, μικρά συμβάντα, τα οποία προειδοποιούσαν πάντα στη σιδηροδρομική υποδομή να λαμβάνουν χώρα, και βλέπαμε και προσπαθούσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς, εκείνους δηλαδή που είχαν την ευθύνη για τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής και την ολοκλήρωση των έργων επιδομής. Δυστυχώς, για λόγους που μέχρι σήμερα και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κατανοήσω, η άποψη των μηχανοδηγών, ενός σωματείου το οποίο γνωρίζει και η ευρωπαϊκή κοινότητα ότι τα σωματεία των μηχανοδηγών είναι παραγωγικά, δηλαδή συμμετέχουν και στο κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη μέσω της Ευρωπαϊκής μας Ομοσπονδίας, της ΑΛΕ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σωματείων Μηχανοδηγών, στην Ελλάδα από το 2019 και μετά, κανείς δεν δέχτηκε να μας συναντήσει την ώρα για να το εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας. Την ώρα που, επαναλαμβάνω, υπήρχε μια δομική κατάρρευση σε σχέση με την σιδηροδρομική υποδομή. Το σωματείο μας λοιπόν, σε αυτά που βλέπαμε και βιώναμε όλοι οι μηχανοδηγοί, άρχισε τις εξώδικες διαμαρτυρίες και τις κινητοποιήσεις. Γιατί τι γινότανε? Είχαμε, όταν συζητούσαμε, ας πούμε, πριν από μια απεργία με κάποιους συντελεστές από εταιρείες, γιατί η πολιτική ηγεσία δεν μας δεχότανε ποτέ να συζητήσει μαζί μας, μας δίνανε απλά προφορικές διαβεβαιώσεις ότι τα έργα θα προχωρήσουν. Έχουμε λοιπόν το πρώτο εξώδικο, το οποίο στέλνεται το Μάρτιο του 2021, στο οποίο μας δίνουν τις πρώτες διαβεβαιώσεις ότι σε 6 μήνες, και επειδή υπήρχε ο COVID τότε, θα ολοκληρωθεί η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση, όχι το ETCS, στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σημειώνω εδώ για την αποκατάσταση της αλήθειας κυρίως, ότι ακούγεται στην Ελλάδα ότι μόνο το 12% των σιδηροδρομικών δικτύων στην Ευρώπη διαθέτουν αυτά τα συστήματα. Τηλεδιοίκηση, φωτοσύματα και ETCS. Αυτό είναι ψέματα. Στο βασικό τους άξονα, δηλαδή στις γραμμές που συνδέουν μεγάλες πόλεις με τρένα υψηλής ταχύτητας, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη λειτουργούν φωτοσύματα, τηλεδιοίκηση και ETCS. Και αυτό μπορεί να το βεβαιώσει ο κάθε Ευρωπαίος, ο κάθε συμμετέχοντας στον κοινωνικό διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα λοιπόν δεν είχαμε, όχι ETMS, που ήταν κάτι φανταστικό για εμάς τους μηχανοδηγούς, και γιατί είχαμε εκπαιδευτεί σε πολλές από τις διαδικασίες του ERTMS, δεν είχαμε ούτε καν φωτοσύματα. Δεν είχαμε καν τηλεδιοίκηση. Και το ETCS, ενώ είχαμε εκπαιδευτεί, εγώ είχα περάσει εκπαίδευση και το 2004 στη Γαλλία, για παράδειγμα, σε αυτό το σύστημα, δεν το είχαμε δει ποτέ να λειτουργεί on board. Τι μας λέγανε λοιπόν? Μας λέγανε σε 6 μήνες θα έρθουν αυτά τα συστήματα, θα λειτουργήσουν. Περνάσαν 6 μήνες, ξανά εξώδικο το σωματείο των μηχανοδηγών, γιατί είχαμε μικρά συμβάντα και ανησυχούσαμε εξαιρετικά για αυτά. Πάλι λάβαμε διαβεβαιώσεις εκείνη την περίοδο, ήταν λίγο πριν το καλοκαίρι του 2022, ότι κάντε υπομονή, όχι κάντε υπομονή, προχωράμε και σε 2-3-4 μήνες τα συστήματα αυτά θα λειτουργήσουν. Ωστόσο όμως η δομική κατάρρευση συνεχιζόταν με αμύρωτο ρυθμό. Τον Αύγουστο του 2022 η Ευρωπαϊκή μας Ομοσπονδία Σωματείων Μηχανοδηγών στέλνει επιστολή στον κύριο Φιτς, ο οποίος είναι παρόντας εκεί, η ΑΛΕ, ο πρόεδρός μας, ο Χεσούς Γκαρσία Φράιλε, στέλνει επιστολή στην αρμόδια επιτροπή,
λέγοντας ότι στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου μερικοί εργάτες, μερικοί οδηγοί μηχανημάτων του ΟΣΕ να αποκτήσουν ευρωπαϊκή άδεια μηχανοδήγησης χωρίς να κατέχουν το απαιτούμενο με βάση την κοινοτική οδηγία απολυτήριο λυκείου. Αυτό και αυτός ο νόμος ψηφίζεται στην Ελλάδα με τροπολογία τον Αύγουστο του 2022. Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής μας Ομοσπονδίας σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινότητας σταματάει αυτή τη διαδικασία τότε, την οποία εμείς παρακολουθούμε με πραγματική έκπληξη, γιατί αντί να γίνονται προσλήψεις στον σιδηροδρομικό τομέα νέων εργαζομένων με τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, βλέπαμε μια οπισθοδρόμηση και μια προσπάθεια να λυθούν, να δοθούν λύσεις οι οποίες δεν βοηθούσαν στην ουσιαστική επίλυση του προβλήματος της συντήρησης υποδομής. Έχοντας λοιπόν άλλα δύο συμβάντα μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, στέλνουμε το τελευταίο μας εξώδικο στη διοίκηση του ΟΣΕ, το οποίο υπερκοινοποιούμε στο Υπουργείο, στους αρμόδιους φορείς, στη ΡΑΣ, και εκεί προειδοποιούμε πλέον, έχοντας απαριθμίσει και πολλά συμβάντα, και ένα από αυτά ήταν το Σεπτέμβριο, ήταν μια περίπτωση όπου παραλίγο να έχουμε στην Τηθωρέα, στην περιοχή της Τηθωρέας, μια μετοπική. Έχουμε εξηγήσει ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο και ότι πρέπει άμεσα να υπάρξουν δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εκείνη την περίοδο και τον τελευταίο χρόνο από το 2021 μέχρι το 2022, οι σταθμοί του ΟΣΕ στην περιφέρεια κλείνουν λόγω έλλειψης σταθμαρχών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι, για παράδειγμα, ένα τρένο ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Φλόρινα και διένυε μια απόσταση 250 χιλιόμετρων χωρίς να υπάρχει κανένας ενδιάμεσος σταθμός σε μονή γραμμή ανοιχτός, έφτανε στον τελικό σταθμό και επέστρεφε στο σταθμό του Πλατέως στην Ημαρθία μετά από 230 περίπου χιλιόμετρα, χωρίς να υπάρχει σταθμάρχης από τον σταθμό τον οποίο εκινούσε το αρχικό του δρομολόγιο αυτό της επιστροφής. Εκεί λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο το απροχώρητο, στέλνουμε το τελευταίο εξώδικό μας και λαμβάνουμε την απίστευτη για μας απάντηση ότι όσα λένε οι μηχανοδηγοί είναι συκοφαντίες, τα κάνουν για σκοπιμότητες, υπονοώντας ότι εξυπηρετούμε κάποια σκοπιμότητα που δεν αφορά τα συμφέροντα του σιδηροδρόμου ή της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζομένων, αλλά αφορά τις πολιτικές πεπιθήσεις όσων εμού προσωπικά και κάποιων άλλων, οι οποίοι είχαμε την ευθύνη του Σωματείου των Μηχανοδηγών εκείνη την περίοδο. Αυτό όμως αποδείχτηκε ότι ήταν και ένα τεράστιο λάθος από την πλευρά του ΟΣΕ, υποτίμηση και όλης της πολιτικής ηγεσίας των καταγγελιών των Σωματείων των Μηχανοδηγών. Είναι αδιανόητο ένα σωματείο σαν το δικό μας να μην λαμβάνονται υπόψη του αυτά που καταθέτει και αφορούν την κυκλοφορία των τρένων στο πεδίο. 28 Φεβρουαρίου το βράδυ με ειδοποιούν στις 11 ώρα το βράδυ ότι είχε γίνει κάτι πολύ άσχημο, γιατί ψάχναμε να βρούμε τα τρένα στην περιοχή και μήπως μπορούσα εγώ να έρθω σε επικοινωνία με τους μηχανοδηγούς. Άμεσα καταλαβαίνω ότι κάτι πολύ άσχημο έχει συμβεί και ξεκινάω για τη Λάρισα. Οι εικόνες που συνάντησα εγώ εκεί, με 5 συναδέλφους μου να τους ψάχνουμε, 11 συναδέλφους μου να τους ψάχνουμε, να μας λένε τα παιδιά τους που βρίσκονται οι γονείς μας, δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Και αυτό είναι τιμή για μένα όσοι μας προσβάλλανε και μας επιτεθήκανε για όσα λέγαμε, καταλογίζοντας μας σκοπιμότητες. Και μας καλέσανε να καταθέσουμε τη δική μας αλήθεια. Την επόμενη μέρα του δυστυχήματος, του εγκλήματος, ξεκινάει μια επιχείρηση αδιανόητη για τον ανθρώπινο νου. Αντί να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα παραλάβει τα στοιχεία και θα παραλάβει τις συνομιλίες, τα ηχητικά, θα μπει στο σημείο σε όλες τους υπεύθυνους, να πάρει τους σκληρούς δίσκους, να πάρει τα πάντα, αρχίζουν και διαρρέουν στον τύπο μονταρισμένα ηχητικά από τις συνομιλίες του μηχανοδηγού με τους σταθμάρχη. Και πάνω σε αυτά τα ηχητικά, τα οποία διαρρέουν, όπως μάθαμε πριν δύο εβδομάδες ακριβώς, χωρίς να τα έχουν παραλάβει η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές, αρχίζουν να εξυφαίνονται τα σενάρια ότι για όλοι αυτοί είναι οι άνθρωποι. Ακούμε δύο τρένα τα οποία η αναχώρησή τους
προσδιορίζεται στα 2-3 λεπτά το ένα με το άλλο, ακούμε έναν συνάδελφό μας ο οποίος βρίσκεται εν ζωή και όλο αυτό έχει μονταριστεί έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεχόμενη συνομιλία. Και μαθαίνουμε τώρα ότι επί 3 ημέρες τα ηχητικά αυτά ήταν στην κατοχή του ελεγχόμενου, δηλαδή της διοίκησης του ΟΣΕ. Πώς είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο δυστύχημα να μην υπάρχει ανεξάρτητη αρχή η οποία θα παραλάβει από την πρώτη στιγμή όλα, όλα όσα έχουν συμβεί, θα τα διασφαλίσει και θα κινηθεί για να βγάλει ένα πόρισμα για τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος. Με βάση αυτά τα ηχητικά αρχίζουν να παρελάβουν κυριολεκτικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνταξιούχοι, πρώην διευθυντές, πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι, οι οποίοι μέχρι και πόρισμα βγάζουν, το οποίο δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, χωρίς να έχουν κανένα απολύτως στοιχείο γύρω από την υπόθεση, παρά μόνο αυτό το μονταρισμένο ηχητικό. Και σήμερα εμείς οι μηχανοδηγοί ρωτάμε, είναι δυνατόν εμείς να πιστέψουμε ότι επί τρεις μέρες, να πιστέψουμε καταρχήν ότι ένας μηχανοδηγός φεύγοντας από το σταθμό Λάρισας δεν έκανε μια αναγγελία ότι μπαίνει σε γραμμή καθόδου? Είναι δυνατόν να το πιστέψουμε αυτό όταν μαθαίνουμε αυτές τις μέρες ότι δύο επιβάτες οι οποίοι τραυματίστηκαν έχουν αναφέρει ότι το τρένο σταμάτησε αφού αναχώρησε από τη Λάρισα? Πώς περιμένουνε, είναι δυνατόν όταν έχουμε ακούσει αυτά τα μονταρισμένα ηχητικά εμείς οι μηχανοδηγοί και δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή να πιστέψουμε όλα αυτά τα πράγματα? Από την πρώτη μέρα εμείς ζητήσαμε να υπάρξει ανεξάρτητη αρχή η οποία θα διερευνήσει το συμβάν και με τη συμμετοχή Ευρωπαίου εμπειρογνώμονα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Και αυτό που έγινε με τα ηχητικά εμείς το κρατάμε γιατί πολύ απλά επιβεβαιώνει τους φόβους μας εκείνες τις μέρες ότι ίσως τελικά δεν έχουν ακουστεί τα πάντα. Στην πορεία γίνεται μια σκύλευση πραγματικά του νεκρού μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας Intercity 62. Παρουσιάζεται ο συνάδελφός μας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ως σχεδόν ανάπηρος, παρότι ετησίως περνάει τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, αυτές οι οποίες προβλέπονται στην κοινοτική οδηγία του 2007 για την πιστοποίηση και την κτήση άδειας μηχανοδηγού. Και δεν υπάρχει σε αυτήν την επιτροπή ένας εκπρόσωπος του Σωματείου των Μηχανοδηγών για να εξηγήσει πώς ακριβώς γίνεται η εκπαίδευση, η πιστοποίηση και η άδεια και η κτήση της ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδηγού και ποιες ιατρικές εξετάσεις προβλέπονται και γίνονται ετησίως. Και ακολουθεί φυσικά η δολοφονία των χαρακτήρων μας. Όσοι από τις πρώτες μέρες μιλήσαμε, θεωρήσανε ότι θα πρέπει να μας κατηγορήσουν, να μας πετάξουν λάσπη. Η σημερινή παρουσία μου εδώ είναι η απάντηση σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Εμείς, εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου, έχοντας υπηρετήσει το Σωματείο των Μηχανοδηγών, αλλά και ήδη οι μηχανοδηγοί, θα αγωνιστούμε προκειμένου να υπάρξει δικαιοσύνη, να υπάρξει η αλήθεια για τα πραγματικά αίτια του συμβάντος, γιατί μόνο αν υπάρξει δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού και στο σιδηρόδρομο, αλλά και στους θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας. Κύριε Γεννιδούνια, ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, λέτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά υπάρχουν τα κυκλώματα τα οποία θα κλείσουν σε λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως. Θα ανατρέψουμε λίγο το πρόγραμμα τώρα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ασλανίδη. Ο οποίος είναι από τους συγγενείς βεβαίως των θυμάτων Τέμπη 2023. Να μας πει και εκείνος. Εντάξει, να έστω. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε ξανά για την πρόσκληση που μας κάνατε εδώ. Ονομάζομαι Ασλανίδης Παύλος, έχασα τον 26χρονο γιο μου Δημήτρη. Δολοφονήθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πριν ένα χρόνο. Δολοφονήθηκε μαζί με άλλους 56 επιβάτες γιατί απλά ήταν πολίτης της πιο διεφθαρμένης χώρας της Ευρώπης. Δεν έφταιγε το ανθρώπινο λάθος, ούτε τα στοιχεία της φύσης, ούτε η κακιά χώρα. Έφταιγε το σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που λατρεύει την παρανομία και την ανομία. Διαφθορά στην εκτελεστική εξουσία και στη δικαστική εξουσία. Και η ελευθερία του τύπου ένα ανέκδοτο για την ελληνική πραγματικότητα.
ένα διαφθαρμένο κύκλωμα, ένα σύστημα και εμείς οι εκτός του κυκλώματος. Να ζητάμε δικαιοσύνη, δικαίωση, ισονομία, δημοκρατία. Σε ποια ότα, στα βουλωμένα από την εξουσία και την απληστία, σε ποιο κράτος αυτό της διαφθοράς. Ένα σύστημα που πλέον όμως τρέμει τη φωνή μας, τρέμει την αλλαγή της κατάστασης. Τρέμει τόσο που κατηγορεί εμάς και όσους μας βοηθάνε για κομματικές σκοπιμότητες. Λες και η απόδοση δικαιοσύνης πρέπει να έχει κομματική προέλευση. Άδικη επίθεση σε όποιον φωνάζει, το σωστό και δίκιο. Επίθεση σε εμάς που θάψαμε τα παιδιά μας. Οι άθλοι δεν δίστασαν να χειροκροτήσουν μέσα στην Ελληνική Βουλή τον πρώην Υπουργό Καραμαλή, βεβηλώνοντας τη μνήμη των ανθρώπων μας. Συνεχίστε την παραπλάνηση. Είναι έκδηλες οι κινήσεις πανικού που επιδειχνύεται καθημερινά. Έχετε αντιληφθεί ότι δεν σας μένει πολύς χρόνος πλέον. Η αλήθεια αποκαλύπτεται και τίποτα δεν τη σταματά. Η δικαίωση για το θάνατο των παιδιών μας θα έρθει ως την πιο δίκαιη ανέμεση. Να φοβάστε την οργή μας, την οργή της κοινωνίας, να φοβάστε τη δικαιοσύνη, γιατί όταν εξυγιανθεί και αυτή θα λειτουργεί μόνο ως προς το δίκαιο και τους νόμους. Μόνοι σας θα μείνετε. Εσείς και όσοι υπερασπίζεστε υπόλογους πολιτικούς, δικαστές και δημοσιογράφους. Και τα ονόματά σας θα μείνουν στην ιστορία της Ελλάδας ώστε όλες οι επόμενες γενιές να διαβάζουν τα τελευταία ονόματα που λειτουργούσαν υπέρ της διαφθοράς στην Ελλάδα. Σας αξίζει ένα τέτοιο μνημείο, το μνημείο της ντροπής. Το κράτος δικαίου θα επιστρέψει. Έχει ήδη ξεκινήσει πορεία επιστροφής του. Δεν μπορείτε να το σταματήσετε. Μπορείτε μόνο να κρυφτείτε για λίγο ακόμα. Ευχαριστούμε την πρόεδρο της ΤΡΑΝ για την ακρόαση. Είναι ωραίο να μιλάς σε ανθρώπους που σέβονται το δικαίωμα της ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών. Είναι ωραίο να μιλάς σε ανθρώπους που σέβονται τη δημοκρατία και τους νόμους. Εμείς και τα νεκρά παιδιά μας και το σύνολο της ενάρτητης κοινωνίας σας ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση και τη βοήθεια. Ελπίζουμε να έρθει γρήγορα η δικαίωση. Σύντομος. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τώρα να μας κάνει την παρέμβασή του. Δύο λεπτά. Το ξαναλέω πάλι. Ένα χρόνο αυτό το θέμα ήταν κλειδωμένο στα σεντούκια. Δεν έβγαινε προς τα έξω. Είχε λυθεί για αυτούς που ήθελαν να κουκουλώσουν τη διαδικασία. Και εδώ αποδεικνύεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παρέμβει και βεβαίως θεωρώ ότι αυτό που ενόχλησε πάρα πολύ το καθεστώς ήταν το ψήφισμα, όπως είπε και η πρόεδρος της Επιτροπής, το ψήφισμα καταρχήν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρει μια σειρά από θέματα και βεβαίως το θέμα της δολοφονίας των ανθρώπων στα Τέμπη. Και βεβαίως θα θυμάστε ότι χαρακτηριστήκαμε και προσωπικά ανθέληνες, προδότες. Γιατί θέλαμε πολύ απλά να επικρατήσει το κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα, η ελληνική δικαιοσύνη έχει δεμένα τα μάτια. Έχει όμως ένα άλλο πρόβλημα. Έχει δεμένα και τα χέρια. Διότι το πρόβλημα με την ελληνική δικαιοσύνη είναι ότι αυτοί που οφείλουν και πρέπει να οδηγηθούν για να δώσουν εξηγήσεις, τα πολιτικά πρόσωπα, με διάφορες προσχηματικές και κομματικές επιδιώξεις δεν θα πάνε. Ή τουλάχιστον προσπαθούν να μην πάνε. Θέλω να σας πω ότι στις 16 Απριλίου η ΛΥΜΠΕ, η άλλη επιτροπή, η Έλενα είναι στην Επιτροπή Μεταφορών, έχει γίνει, σας είπε τι έχει κάνει στην Επιτροπή η Έλενα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και εμείς από την άλλη μεριά στο κράτος δικαίου. Στις 16 Απριλίου θα φέρουμε το θέμα με τη μορφή του κατεπήγοντος να προλάβουμε και αυτή. Θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε και αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά και να μην την προλάβουμε, το θέμα έχει ανοίξει πια και δεν σταματά. Σε αυτό να είστε σίγουροι. Ένα σημείο μόνο θέλω να πω, μήπως είμαι χρήσιμος στην σκέψη αυτή. Εγώ από τη δικιά μου πλευρά, από το θέμα του κράτους δικαίου και από τη μεριά της ΛΥΜΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Γραφείο Εντεταλμένων Εισαγγελέων της Αθήνας ανέλαβε να δώσει απαντήσεις για την επίμαχη σύμβαση 717 που αφορούσε τα συστήματα ασφαλείας στην επίμαχη σιδηροδρομική γραμμή. Χωρίς την 717, εγώ ρωτώ, τα τρένα έπρεπε να συγκρούονται? Δεν έπρεπε να υπάρχει δηλαδή τηλεδιοίκηση, σταθμάρχες, οι διαδικασίες?
Δηλαδή το 80, το 90, 1900, τα τρένα έπρεπε στην Ευρώπη να συγκρούονται. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι βεβαίως, το λέω για τους ξένους φίλους μας που είναι εδώ, ότι η χώρα αυτή οδηγήθηκε στη χρεοκοπία από ένα σύστημα διαπλοκής και διαφθοράς, όπου κύριο μέρος είχαν αυτοί που είχαν τους αυτοκινητοδρόμους. Οπότε υπήρχε μια σύγκρουση συμφερόντων, αν θέλαμε, σε αυτό που λέγει πρόεδρος, να ενισχυθεί ο σιδηρόδρομος ή άλλα μέσα. Κλείνοντας, θέλω να γνωρίζετε ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και ιδίως ο αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος από ανεξάρτητα δικαστήρια είναι ουσιαστική σημασία για την Ένωσή μας. Ο θεσμός Ευρωπαϊκής Αγγελίας μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα εξελίξεις από αυτό το θεσμό. Και η μη ορθή χρήση του συνδέεται και με άλλα δικήματα και στην περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών αποτελεί τη βάση για ένα ντόμινο αδικημάτων και εξελίξεων. Οι πολίτες θα είναι συντονισμένοι με τα ευρωπαϊκά όργανα, οι πολίτες θα είναι συντονισμένοι με τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές δομές, γιατί ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε στη χώρα είναι ότι η είδηση δεν κατεβαίνει κάτω και είναι πολύ δύσκολο να αναπνεύσει και η είδηση, πόσο μάλλον οι άνθρωποι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αρχίζουμε τους νομικούς τώρα. Πάμε στον κύριο Θόδωρο Μαντά, ελπίζω να μπορούμε να συνδεθούμε. Είναι ποινικολόγος και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, επειδή αυτό το δικαίωμα του το δίνει ο νόμος, είναι ουσιαστικά και πολιτική αγωγή, δηλαδή εποπτεύει και της ανάκρισης που γίνεται για τα Τέμπη. Λοιπόν, τον ακούσουμε, τον έχουμε, δεν ξέρω. Είμαστε συνδεδεμένοι ή συνδεόμαστε. Κύριε Μαντά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Χίλια ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έρχομαι κατευθείαν στο θέμα, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα μου επιτρέψετε με τρόπο εξαιρετικά ταπεινό και σε τόνο όμως προσωπικό να αναφερθώ πρωτίστως στους γονείς των θυμάτων αυτού του εγκλήματος, αυτής της εθνικής τραγωδίας που βρίσκονται σήμερα στην αίθουσα. Και στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού να διαβεβαιώσω ότι στην προσπάθεια την τιτάνια στην οποία έχουν αποδοθεί για την υπεράσπιση της μνήμης των παιδιών τους δεν είναι μόνοι. Και δεν θα επιτρέψουμε να μείνουν μόνοι στην προσπάθεια αυτή. Τις πρώτες κιόλας ημέρες, κυρία Παπαδάκου, από την εθνική αυτή τραγωδία ενεργοποιώντας για πρώτη φορά, να το πούμε αυτά, στα ελληνικά δικαστικά χρονικά, τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα περί δικηγόρου, που επιτρέπει να δηλώνουμε παράσταση πολιτικής αγωγής σε υποθέσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως εθνική τραγωδία και έχουν ευρύτερο αριθμό αποδεκτών και θυμάτων, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, με απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, η οποία απόφαση υιοθετήθηκε από την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, σπεύσαμε στον οριστέντα εφέτη ειδικό ανακριτή στη Λάρισα, υποβάλαμε γραπτό υπόμνημα εκτενέστατο κείμενο, στο οποίο για πρώτη φορά δεν περιοριζόμαστε στο να καταδείξουμε τις ευθύνες των φυσικών προσώπων που είχαν βάλει εκείνη τη βραδιά, εκείνη την τραγική βραδιά, αλλά για πρώτη φορά, κυρία Παπαδάκου, μιλάμε για τις τεράστιες πολιτικές και κατ' επέκταση ποινικές ευθύνες που αναφύονται, μιλώντας σε δικόγραφο, σε κείμενο επίσημο, για την τεράστια ευθύνη του τότε Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών και των υπηρεσιακών παραγόντων από τις πράξεις και κυρίως τις παραλήψεις των οποίων δημιούργηθηκαν οι συνθήκες να οδηγηθούμε σε αυτήν την τραγική απώλεια, σε αυτήν την εθνική τραγωδία. Και εμείς νομικά παρακολουθώντας το θέμα είχαμε και διατηρούμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι η τραγωδία αυτή ήταν στην πραγματικότητα το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, αφού με μαθηματική ακρίβεια οδηγούμασταν στην πρόκληση ενός αδικήματος με έκταση τεράστια όπως αυτό το οποίο μιλάμε. Δεν περιοριστήκαμε εκεί. Σε μια λυσίδα πρωτοβουλειών
που έχουν ληφθεί στο μεσοδιάστημα από τότε μέχρι και σήμερα, δεν επιτρέψαμε, δεν αφήσαμε, τουλάχιστον στο επίπεδο της δικαστικής διερεύνησης, που μπορούμε εμείς να έχουμε ουσιαστική συμβολή, κανείς να μην ελεγχθεί. Με διαρκείς παραστάσεις, υπομνήματα, βήματα διαμαρτυρίας στα θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης, συνεχίσαμε και συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε μέχρι ότου οδηγηθεί στην αρμοδιότητα του ποινικού δικαστηρίου προκειμένου να κριθεί στην ακροαματική διαδικασία η υπόθεση αυτή. Μέχρι την τελευταία στιγμή να προσπαθούμε, γιατί δεν ήταν μόνο τα παιδιά της κυρίας Καριστιανού, επαναλαμβάνω με τρόπο ταπεινό αναφέρομαι κάθε φορά στους γονείς των παιδιών και στους γονείς των άλλων παιδιών, ήταν τελικά τα δικά μας παιδιά. Και έχουμε θεσμική υποχρέωση να υπερασπιστούμε τα θύματα και τη μνήμη της τραγωδίας αυτής. Σαν αποτέλεσμα, αυτό ενδεχομένως, και κλείνω, επιλέγω κυρία Παπαδάκου, να κλείσω με αυτό. Σαν αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας αυτής, έχω στα χέρια μου, βρίσκεται στα χέρια μου από χθες αργά, ένα επίσημο έγγραφο εφετείο Λάρισας, εφέτης ανακριτής, στο οποίο αποτυπώνεται όλη η διαδρομή της διερεύνησης αυτής της εθνικής τραγωδίας και κλείνει τα στόματα, θα καταλάβετε αμέσως γιατί συνειδητά επέλεξα να κλείσω με αυτό, κλείνει τα στόματα σε όσους διαραίουν ότι η επιδίωξη, η προσπάθεια για την απόκρυψη των στοιχείων, το μπάζωμα και όλα αυτά ήταν στην ευθύνη μου, το είπαν και σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές και βγήκα έξω από τα ρούχα μου. Στο έγγραφο αυτό με τρόπο επίσημο αναφέρεται 28 Φεβρουαρίου του 2023 είχαμε το τραγικό δυστύχημα. Τις μεσημβρινές ώρες της επομένης του δυστυχήματος δεν είχε συμπληρωθεί 24 ώρες από αυτή την εθνική τραγωδία. Μεσημβρινές ώρες 1 Τρίτου 2023 έως και 2 μεσημβρινές ώρες 2 Τρίτου 2023 από μεταφορέα που συνέδρα με τις επιχειρούσεις δυνάμεις στον τόπο του δυστυχήματος απομακρύνθηκαν υλικά από το σημείο της σύγκρουσης, ο όγκος των οποίων υπολογίζεται σε ανάλογο του φορτίου 20-25 φορτηγών. Ηρίστο εν παρόδο, 1η Μαρτίου, πριν συμπληρωθεί 24ωρο, η ολομέλεια των εφετών της Λάρισας συνέρχεται, συγκροτείται σε σώμα και αποφασίζει 10 Μαρτίου του 2023 και 14 Μαρτίου του 2023 δίνεται η παραγγελία από τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας στον επέτη ανακριτή Λάρισας για να διενεργήσει ανακριτικές πράξεις. Και μας έρχονται κάποιοι να λένε ότι η εισαγγελία είχε την ευθύνη για το μπάζωμα και την απομάκρυνση του αποδεικτικού υλικού από τον τρόπο της τραγωδίας. Χρειάστηκαν 14 μήνες μετά, και κλείνω κυρία Παπαδάκου, από 21 Μαρτίου του 2024 και σε εκτέλεση παραγγελιών του εφέτη ανακριτή Λάρισας, πλέον ο χώρος αστυνομεύεται. Πλέον ο χώρος έχει από εκείνη τη στιγμή, από 21 Μαρτίου του 24 και μετά, μπει στην ευθύνη του εφέτη ανακριτή, και ήδη την Παρασκευή 5 Απριλίου του 2024 θα γίνει με τον πιο επίσημο τρόπο η ανακριτική πράξη της δειγματοληψίας για να συλλεγεί επιτέλους 14 μήνες μετά το υλικό και να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί κατά την έννοια του άρθρου 178, έχω τον καλό μου συνάδελφο τον Βασίλη τον Κόκκινο. Ευχαριστούμε πολύ. 178 του κώδικα ποινικής οικονομίας να αξιοποιηθεί αποδεικτικά στη διαδικασία αυτή. Συγχωρήστε μου και κατανοήστε μου την ένταση, οφείλεται στη διαπίστωση ότι όταν πραγματικά η δικαιοσύνη αφήνεται να κάνει τη δουλειά της και τολμά και αποτελέσματα φέρνει εξαιρετικά. Χίλια ευχαριστώ για την φιλοξενία. Ευχαριστούμε κύριε Μαντά. Ευχαριστούμε πολύ. Η Αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, να μας κάνει την παρέμβαση.
υπόθηκαν, λέω, πολλά, σοβαρά, σημαντικά. Δεν έχω να προσθέσω πλην μιας επισήμασης που θα κάνω σε ένα σημείο. Ωστόσο, θέλω να πω και να εκφράσω και στο πρόσωπο της Προέδρου, της κυρίας Καριστιανού, ότι προς τους συγγενείς, προς τους ανθρώπους που έχασαν ανθρώπους, αλλά και αυτούς που παλεύουν σήμερα για την αποκατάσταση τραυματιών, για αυτούς που έχουν υποστεί όλα και το ψυχικό τραύμα αυτής της τραγωδίας, ότι στέκομαι εδώ με σεβασμό και χαμηλά και ταπεινά να πω μερικά πράγματα και να εκφράσω το ότι δεν είμαι καθόλου περήφανη που ως Ελληνίδα, ως βουλευτής Ελληνίδα που παλεύω μέσα στο πολιτικό σύστημα με τον τρόπο που εγώ θεωρώ καλύτερο αυτά τα χρόνια για να αφήσουμε ένα καλύτερο αποτύπωμα στη χώρα μας. Απ' τη μία και απ' την άλλη, και εγώ ως μάνα τριών παιδιών, που ένα από τα παιδιά μου μερικές μέρες νωρίτερα έκανε αυτό το δρομολόγιο, μαζί με τους φίλους του προφανώς. Και γι' αυτό αυτό το συλλογικό τραύμα και το συλλογικό πένθος που κληροδοτήσαμε στη νέα γενιά, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα πάντα για να ξανααισθανθούν αισιόδοξα ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί στη ζωή τους. Συμβαίνουν πολλά κακά, αλλά τα βυθίσαμε και σε ένα συλλογικό πένθος και είδαμε όλη την ελληνική νεολαία να ξεσηκώνεται και να βγαίνει στους δρόμους για ένα μεγάλο διάστημα. Και σήμερα, ένα χρόνο μετά, σχεδόν 13 μήνες μετά, είμαστε εδώ και το θέμα αυτό έχει κρατηθεί ψηλά, ζωντανό και στην ελληνική κοινωνία, όχι στο σύστημα, αλλά στην ελληνική κοινωνία, ναι. Και βέβαια, δεν αισθάνομαι καθόλου περήφανη που δείχνουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να στέκονται στο ύψος τους, ενώ στη χώρα μας όχι. Χωρίς να περιγράψω, διότι έχουν περιγράψει. Κλείσατε το μικρόφωνο. Θα μείνω μόνο σε ένα σημείο. Και εκ του ρόλου μου ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αυτός, ξέρετε, δεν είναι ένας νόμος για να αμνηστεύσει ή να συγκαλύψει ποινικές ευθύνες. Έχει μία λογική. Ισχύουν αντίστοιχες ρυθμίσεις σχεδόν σε όλες τις χώρες. Και ο λόγος είναι για να μπορεί ο υπουργός να κάνει το έργο του για το οποίο καλεί το κυβερνητικό έργο. Δεν εμπλέκεται όλο αυτό με ποινικές ευθύνες ή δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για να απαλλαγεί κάποιος από ποινικές ευθύνες ή να αμνηστευθεί. Αλλά ισχύει αυτή η ρύθμιση, χρειάζεται τροποποίησης, το βλέπουμε πια για ποιους λόγους, αλλά αυτές οι ρυθμίσεις είχαν μια λογική για να μπορεί ο κάθε υπουργός να ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς να σύρεται στα δικαστήρια, ενδεχομένως από συγκρόμενα συμφέροντα. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα, ότι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν έρθει δεκάδες μηνύσεις για όλους μας, όσους υπερψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό θα σημαίνει ότι για να βγουν πέρα αυτές οι μηνύσεις, αν φτάναν στο ακροατήριο, θα έπρεπε για τα επόμενα χρόνια της ζωής μας, όλοι εμείς, επειδή ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, να σειρώμαστε στα δικαστήρια. Το λέω αυτό σαν παράδειγμα το που αποσκοπεί αυτός ο νόμος και δεν είναι κακός στη βάση του, ωστόσο δείχνει ότι υπάρχουν ελλείμματα και θέλει αλλαγές και είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε. Και θα τα κάνουμε. Δεν το αγγίζω. Κλείνει με τρόπο. Έχω περάσει. Λέω μόνο και κλείνω λοιπόν με αυτό για να μην ξεπεράσω πολύ το χρόνο ότι δεν είναι οι διαδικασίες της Βουλής και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που δεν επιτρέπουν να δικαστούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικά πρόσωπα. Είναι οι πλειοψηφίες που το κάνουν. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι οι 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αρνήθηκαν τη σύσταση προανακριτικής, που είναι ο δρόμος για να ξεπεράσει τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, και
διερευνώντας ποινικές ευθύνες. Η κυβέρνηση διέφυγε μέσω της εξεταστικής, η οποία όμως δεν ερευνά. Η εξεταστική συζητά για πολύ σοβαρά σημαντικά ζητήματα, χωρίς όμως να εξετάζει ποινικές ευθύνες. Άρα η για να διαφύγει, για να ένας άλλος τρόπος διαφυγής από, από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό μόνο το σημείο να τονίσω λίγο περισσότερο. Δεν σας κουράζω. Σταματάω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Μιρέλα Ρούτσι, η οποία είναι επίσης από το Σύλλογο των Θυμάτων, Συγγενών των Θυμάτων, για τα Τέμπη. Και αμέσως μετά θα δώσουμε το λόγο και στους νομικούς μας. Κυρία Ρούτσι. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ και εγώ από τη μεριά μου για το βήμα που μας δίνετε. Ονομάζομαι Μιρέλα Ρούτσι. Είμαι μητέρα του Ντένι Ρούτσι, 22 ετών, το οποίο αφαιρέθηκε η ζωή του στο προδιαγεγραμμένο κυβερνητικό έγκλημα στις 28 Φεβρουαρίου το 2023. Ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Συνέβη στην Ελλάδα. 57 άνθρωποι τουλάχιστον σκοτώθηκαν με τον φρικτότερο τρόπο και 180 τραυματίστηκαν. Κάποιοι πολύ σοβαρά και ίσως δεν θα μπορέσουν σωματικά και ψυχικά να επανέλθουν ποτέ στη προτέρα κατάσταση. Η κοινωνία μας συγκλονίστηκε. Πώς είναι δυνατόν να βρίσκονται στην ίδια γραμμή θανάτου, σε αντίθετη κατεύθυνση, δύο τρένα για 12 ολόκληρα λεπτά και κανείς να μην έχει αντιληφθεί τίποτα. Αναμενόμενο για την Ελλάδα, αφού τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά και η Σύμβαση 717 που αφορούσε τα συστήματα ασφαλείας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Η ευθύνη όμως του πρώην Υπουργού είναι ακόμα μεγαλύτερη, διότι δεν επιδιόρθωσε την τοπική τηλεδιοίκηση που κάηκε το 2019, γιατί αν την είχε επιδιορθώσει, τα παιδιά μας θα ζούσαν. Αμέσως μετά ακολούθησε ένα δεύτερο έγκλημα, η συγκάλυψη των αποδεικτικών στοιχείων. Τι παράνομες έφλεκτες ύλες μετέφερε το εμπορικό και πού εμπλέκονται αυτοί που έτρεξαν να συγκαλύψουν με την ανοχή της δικαστικής εξουσίας. Πέταξαν βιαστικά τα χώματα με τα υπολείμματα των ανθρώπων μας, των παιδιών μας, σε διάφορες περιοχές τριγύρω. Το αδίκημα της περίβρισης νεκρών είναι το μικρότερο στην περίπτωσή μας. 9,5 δις αναθέσεις έκανε ο πρώην υπουργός, 700 εκατομμύρια χρήματα Ευρωπαίων για έναν σιδηρόδρομο, ο οποίος λειτουργούσε σε πλήρως απαρχαιωμένες συνθήκες. Τα χρήματα όμως ξοδεύτηκαν. Πού δόθηκαν? Σε εργολάβους που πληρώνονται τα έργα, που δεν παραδίδουν, και σε αποζημιώσεις για τα ίδια έργα που δεν παρέδωσαν. Και στους μεσολαβητές. Δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες, διότι κανένας εισαγγελέας δεν τολμά να ζητήσει εξηγήσεις. Ποιος άραγε ελέγχει τους εισαγγελέας να κάνουν καλά τη δουλειά τους? Κανείς. Η κάθαρση λοιπόν πρέπει να είναι καθολική, αν θέλουμε να ζούμε σε ένα κράτος δικαίου. Προς το παρόν ζούμε σε μια τόσο διαφθαρμένη χώρα, όπου πλέον σκοτώνονται οι πολίτες και οι υπεύθυνοι είναι ελεύθεροι και ζουν με δημόσιο χρήμα. Με δημόσιο χρήμα έγινε και το μπάζωμα. Ονομάστηκε επιχειρησιακό σχέδιο. Πληρώσαμε και εμείς για τη συγκάλυψη. Μπορείτε να φανταστείτε μεγαλύτερη ανηθικότητα. Και όμως, αυτό που εσείς δεν θα μπορούσατε καν να φανταστείτε, εμείς το ζούμε. Αλλά ως εδώ, έχουμε σηκωθεί όρθιοι και διαμαρτυρόμαστε. Απαιτούμε δικαιοσύνη, απαιτούμε διαφάνεια, απαιτούμε δικαίωση, απαιτούμε ισονομία. Όλα αυτά τα αυτονόητα που ισχύουν σε ένα κράτος δικαίου. Εμάς μας έτυχε και πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό. Ας είναι. Θα γίνει. Για τα παιδιά μας,
για τα χαμένα όνειρά τους, με συγχωρείτε, για το γέλιό τους που δεν θα ξανακούσουμε, για το μέλλον όλων των άλλων παιδιών, για εμάς, για όλη την κοινωνία, για την Ελλάδα μας, που λατρεύουμε και τιμούμε. Σας ζητάμε να είστε αρρωγοί σε αυτήν την προσπάθειά μας, αρρωγοί στην επάνωδο του κράτους δικαίου στη χώρα μας, προασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αλήθειας. Σας ευχαριστούμε ως γονείς που μας νιώθετε. Αισθανόμαστε καλά που σας έχουμε δίπλα μας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ελεονόρα Γεωργίου τώρα, νομικός και εκπρόσωπος των συγγενών των θυμάτων. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Γεια σας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεσπίστηκαν την τελευταία 20ετία πληθώρα οδηγιών για την επίτευξη κοινής πολιτικής ασφάλειας στον τομέα του σιδηρόδρομου, τα λεγόμενα σιδηροδρομικά πακέτα. Το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο περιελάμβανε τις οδηγίες 2016-797 και 798 που ενσωματώθηκαν στην ελληνική ένωμη τάξη με τον νόμο 4632 του 19. Το Υπουργείο Μεταφορών έκτοτε όφιλε να θεσπίσει εθνικούς κανόνες στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και δεν το έπραξε. Παραπλανητικά παρουσιάζει ότι επήλθε συμμόρφωση προς τις οδηγίες με την ύπαρξη και μόνο του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας. Αυτός όμως διέπει απλώς την κυκλοφορία των τρένων εντός του εθνικού δικτύου. Απουσιάζουν οι κανόνες για την ασφάλεια που καθορίζουν προδιαγραφές και απαιτήσεις για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση των σιδηροδρομικών υποδομών και συστημάτων κατά παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ του δυστυχήματος των Τεμπών είχαν προηγηθεί και άλλα σοβαρά ατυχήματα, όπως στο Άδενδρο το 2017 με 3 θανάτους και 10 τραυματίες και στη Δάβλια Βιωτίας το 2022 με 11 τραυματίες, το Υπουργείο Μεταφορών δεν θέσπισε, παρότι όφιλε σύμφωνα με τις οδηγίες, νέους κανόνες με επαυξημένα μέτρα ασφαλείας ως επίγον μέτρο μετά από ατυχήματα. Ούτε βέβαια και μετά το δυστύχημα των Τεμπών ελήφθησαν αυστηρότερα μέτρα. Ανταυτού, ο σιδηρόδρομος, αν και απαξιωμένος, λειτουργεί καθημερινά, θέτοντας διαρκώς ανθρώπους σε κίνδυνο, απαξιώνοντας τις ζωές τους, ενώ η λειτουργία του θα έπρεπε να έχει ανασταλεί. Έχει διαρρεύσει στον τύπο και εμπιστευτικό έγγραφο του 2021 του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τρένοσε και ήδη Hellenic Train. Το έγγραφο απευθύνεται στον πρόεδρο της ΟΣΕ και κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων στον Υπουργό Μεταφορών και στην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, ΡΑΣ. Σε αυτό το έγγραφο μνημονεύονται οι σοβαρότατοι κίνδυνοι στην κυκλοφορία των τρένων, όπως προγενέστερα σιδηροδρομικά ατυχήματα, η μη λειτουργία της σηματοδότησης, η λειτουργία μεγάλων τμήματων χωρίς τηλεδιοίκηση. Κοινώς, το έγγραφο αυτό έκρουσε ηχηρά τον κώδωνα του κινδύνου για σοβαρότερα ατυχήματα, αλλά ουδείς από τους αρμόδιους, παρότι όφιλε, δεν αποκατέστησε τα προαναφερόμενα σφάλματα και οδηγηθήκαμε στο δυστύχημα των Τεμπών. Διαπιστώνουμε ότι η ΕργοΣΕ, παρότι είναι ο διαχειριστής υποδομής, δεν συντηρούσε τις σιδηροδρομικές υποδομές, ούτε τις αναβάθμιζε. Και η Hellenic Train, πρώην Τρένοσε, αποδεχόταν τις ανεπαρκείς και επικίνδυνες υποδομές και πάραυτα έθετε και θέτει τα τρένα σε κυκλοφορία. Ακόμη και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, ο ΕΡΑ, φέρει την ευθύνη για την επέλευση των εγκληματικών αποτελεσμάτων, διότι από κοινού με τη ΡΑΣ χορήγησαν στη Hellenic Train το 2022 το νέο πιστοποιητικό ασφαλείας, μη αξιολογώντας και τελικά διαφορώντας για την τήρηση του ελάχιστου επίπεδου ασφαλείας. Είναι πιο επιτακτικό από ποτέ να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα του ΕΡΑ για το δυστύχημα των Τεμπών, όπως και να ενημερωθούμε για τη σχετική έρευνα που διεξάγει η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ενδεικτικό ότι σε απόσπασμα του πορίσματος του ΕΡΑ που διέρευσε στον τύπο, διαβάσαμε ότι στην Ελλάδα δεν φαίνεται να υπάρχει κανείς σε κυβερνητικό ή εθνικό επιχειρησιακό επίπεδο να αναλαμβάνει ουσιαστικά την συνολική ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Η γνώση όλων για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο και η παράληψη των οφειλόμενων ενεργειών τους είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός, όπως προκύπτει από έγγραφα στοιχεία. Αυτό οδηγεί στο λογικό συμπέρασμα ότι όλα αυτά τα πρόσωπα ενεργούσαν με δόλο, τουλάχιστον ενδεχόμενο, διότι αν και γνώριζαν όλες τις παθογένειες στο σιδηρόδρομο, δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέψουν την επέλευση ενός σοβαρότερου δυστυχήματος και συνακόλουθα τον τραυματισμό και τον θάνατο επιβενόντων.
Ως προς την ποινική ευθύνη σε βάρος του πρώην Υπουργού για λοιπά αδικήματα, όπως είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε συρροή με την ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, σημειώνουμε ότι ο πρώην Υπουργός δεν προστατεύεται από τη βουλευτική ασυλία για τους εξής λόγους. Για τον Υπουργό πρόκειται για αδικήματα που δεν εμπίπτουν σε όσα ασκούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Με αυτή την έννοια, τα αδικήματα αυτά είναι η αναπόδραστη συνέπεια της μη άσκησης των υπουργικών καθηκόντων του και ευθύνεται για αυτό. Ως εκ τούτου, δεν προστατεύεται για αυτά από τη βουλευτική ασυλία και πρέπει να τεθεί στην τακτική δικαιοσύνη. Εν τω μεταξύ, το 2014 υπεγράφει η περίφημη Σύμβαση 717 μεταξύ της Εργοσέ και Αναδόχου Κοινοπραξίας για την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Κυρία Γεωργίου, αυτή... συγγνώμη, συντομεύεται λίγο, γιατί πέφτει το κύκλωμα και δεν θα μιλήσουν οι άλλοι ομιλητές. Η σύμβαση αυτή, το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Η σύμβαση αυτή ήταν συγχρηματοδοτούμενη από ευρωπαϊκούς πόρους. Και ουδέποτε μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Η έλλειψη λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας και της τηλεδιοίκησης επιβεβαιώνεται και από την έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία στο κατηγορητήριο που συνέταξε σε βάρος 23 προσώπων που διώκονται, διαπίστωσε ότι μη εφαρμογή και υλοποίηση της σύμβασης συνδέεται αιτιοδός με το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Ουσιαστικά, η μη ολοκλήρωση της σύμβασης κατέστησε αναπόδραστο το αποτέλεσμα των θανάτων και των τραυματισμών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκρινε ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής για τους δύο πρώην Έλληνες υπουργούς μεταφορών. Με απόφασή της και μετά από εισήγηση της εντεταλμένης στην Ελλάδα εισαγγελέως, το θέμα παραπέμφθηκε δυστυχώς στις εθνικές αρχές. Στην απόφαση αυτή συνετέλεσε η συνταγματική διάταξη για το ακαταδίωκτο των βουλευτών. Δυστυχώς, η κυβερνητική πλειοψηφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν ενεργοποίησε τις διατάξεις περί άρσης της βουλευτικής ασυλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα παρέλειψε να προσαρμόσει τους εθνικούς της κανόνες στις απαιτήσεις του κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πράγματι, σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που τροποποίησε τον κανονισμό του και πλέον ρητά προβλέπεται ότι αίτημα άρσης ασυλίας για τα μέλη του μπορεί να ζητήσει πλέον όχι μόνο η αρμόδια άρχη του κράτους μέλους, αλλά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ελλάδα δεν έλαβε κανένα σχετικό μέτρο προς τούτο, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις επιταγές του δικαίου της Ένωσης. Ωστόσο, οι διατάξεις του εθνικού δικαίου δεν μπορούν να υπονομεύουν την ενότητα και την αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου καθιερώνει την προτεραιότητα του ενωσιακού δικαίου έναντι του εθνικού. Αυτό σημαίνει πως κάθε ρύθμιση η οποία αντιβαίνει σε διάταξη του ενωσιακού δικαίου άμεσου αποτελέσματος θα πρέπει να μείνει ανεφάρμοστη ανεφετέρου. Στην προκειμένη περίπτωση, το άρθρο 325 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, έχει άμεσο αποτέλεσμα. Το ίδιο και το άρθρο 7 της Οδηγίας για την Καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ολοκληρώνω. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις αυτές βάσει της αρχής της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου, έχουν ως αποτέλεσμα στις σχέσεις τους με το εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών να καθιστούν αυτοδικαίως ανεφάρμοστη κάθε αντίθετη υφιστάμενη εθνική διάταξη. Με αυτή τη συλλογιστική, 15 Μαρτίου του 2024, υποβάλαμε αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δια του παραρτήματός της στην Ελλάδα, να κινήσει εκ νέου διαδικασία έρευνας σε βάρος των πρώην Υπουργών Μεταφορών και να απευθυνθεί απευθείας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ζητώντας την άρση της ασυλίας των πρώην Υπουργών, καθώς είναι αρμόδια να το πράξει, χωρίς να παραπέμψει την υπόθεση στις εθνικές αρχές και αναμένεται η έκδοση της απόφασής της. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμούμε ότι η συμβουλή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντική, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι υποχρεωμένη όταν παραπέμπει μια υπόθεση στις εθνικές αρχές, αντί να ενεργείς απευθείας, να αιτιολογήσει ειδικά την απόφασή της και να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Αντίστοιχα αιτήματα έχουμε υποβάλει και προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και εγώ. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Κλείνει μόνο του, δεν ξέρω γιατί. Κύριε Μαμουλάκη. Ευχαριστώ και εγώ την πλευρά μου. Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους συγγενείς, που κατάφεραν τον πόνο τους να το μετατρέψουν σε ένα πείσμα. Σε ένα άοκνο πείσμα, με στόχο ένα, νομίζω, κοινό παρανομαστή.
τη δικαιοσύνη και εν τέλει τη δικαίωση. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω και την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την Έλενα και τον Κώστα που προσπαθούν από το δικό τους μετερίζει, από το θεσμικό πλαίσιο που τους περιβάλλει και τους δίνει τη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνδράμουν αυτής της ανάγκης, αυτής της, νομίζω, αυτού του διακαούς πόθου όλου του ελληνικού λαού που δεν είναι άλλος από την επίτευξη της δικαίωσης για το έγκλημα των Τεμπών. Επιτρέψτε μου να μιλήσω καταρχάς ως πολιτικός μηχανικός. Κατά δεύτερον, ως τομεάρχης υποδομών και μεταφορών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατά τρίτον, ως πατέρας 4 παιδιών. Και ως ένας άνθρωπος που επισκέφτηκα. Έκανα την αυτοψία όφυλα και τεχνικά στο σημείο 0, στο χώρο του εγκλήματος. Θα πω πολύ σύντομα, άλλωστε η προαλήστα της νομίζω ήταν αρκετά περιγραφική, αλλά θα προσπαθήσω σε αυτή τη συζήτηση να την εμπλουτίσω από την τεχνική σκοπιά. Προφανώς και η ταχύτητα, το ακαριαίο, πρώτη φορά το ελληνικό κράτος κινητοποιήθηκε με τέτοιους ρυθμούς, όπως αναφέρει προηγουμένως ο κύριος Μαντάς, ήταν εκπληκτικό αυτό εντός ενός 24ωρου να βιώσουμε αυτό που βιώσαμε, τόσο γρήγορο ρυθμοί, προσπέρασαν εισαγγελίες τα πάντα, το περίφημο σχόπ του κυρίου Τριαντόπουλου. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ξέρετε, αυτή η ταπείνωση της στάθμης που επιτεύχθη από αυτούς στα Τέμπη, κατέβασαν δηλαδή τη στάθμη, έκαναν το μεγάλο τμήμα εκσκαφών, απομάκρυναν δηλαδή πολύτιμο υλικό που η ανακριτική αρχή θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό και φυσικά η μετέπειτα επίχωση. Αλλά αυτό το οποίο νομίζω ότι προκαλεί θυμηδία και τεχνικά μιλώ, είναι η προσπάθεια του Υπουργού Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας να μιλάει για ύπαρξη, προσέξτε, οψίμως επιστρατεύτηκε αυτή η επιχειρηματολογία, για ύπαρξη δικτύου φυσικού αγωγού κάτωθη του τμήματος αυτού. Τι οφείλαμε να κάνουμε και το κάναμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και το απαντήσαμε άμεσα και του ζητήσαμε να ανακαλέσει και δεν το έκανε. Βρήκαμε το δίκτυο της ΔΕΣΦΑ. Βρήκαμε ακριβώς το Ευαγγέλιο. Από πού περνάει ο αγωγός, γιατί προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα σενάριο. Αυτοί δημιουργούν τα σενάρια συνωμοσίας, ότι θα ανατινάσετε το υποτίθεται η Λάρισα. Ξέρετε πού είναι το δίκτυο. Είναι 300 και πλέον μέτρα μακριά. Καμία σχέση δεν έχει με το σημείο του εγκλήματος. Και άλλωστε, αν είχε, με την πτώση των βαγονιών, αντιλαμβάνεστε ότι θα προκαλεί το τότε η ζημιά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εύκολα καταρρύπτονται σαν χάρτινη πύργη όλα τα επιχείρηματα που προσπαθούν να ανατάξουν. Προφανώς σε κατάσταση βέρτιγκο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Νομίζω ότι δεν ήταν το έγκλημα αυτό καθ' αυτό. Το μεγαλύτερο από πολιτικής άποψης έγκλημα που συνετελέστη ήταν η λυσαλαία προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Και εκεί, σε αυτό ακριβώς το σημείο, νομίζω, έγκυται και η δικαίωση που ζητάμε και ζητούν όλοι επιτακτικά. Δεν θα πω, δεν θέλω να κουράσω. Άλλωστε, έχουμε ακόμα και άλλους να τοποθετηθούν. Ήταν πολύ σύντομη τοποθέτηση. Βλέπω όμως εκπρόσωπο του ΕΡΑ και περιμένω με αγωνία να δούμε πότε το πόρισμα θα έρθει στην δημοσιότητα για να γνωρίσουμε και άλλες τεχνικές διαστάσεις του ζητήματος αυτού. Και κλείνοντας, νομίζω ότι αυτό που αρμόζει 400 ημέρες μετά, σε αυτήν εδώ την αίθουσα του μεγάλου, που φέρει το όνομα του μεγάλου παρτιζάνου του Μανώλη Γλέζου, είναι η φράση του ίδιου του Μανώλη Γλέζου που εναρμονίζεται με την προσπάθεια όλων των συγγενών, κυρίως των θυμάτων. Έλεγε λοιπόν ο Μανώλης Γλέζος, «Ζω για τους συντρόφους μου που χάθηκαν. Εάν εσύ ζεις, μη με ξεχάσεις». Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας και από μένα. Είμαστε συγκλονισμένοι απέναντι στο δράμα των γονιών, στέκουμε συγκλονισμένοι απέναντι στο δράμα των συγγενών. Είμαστε ωστόσο πολύ συγκλονισμένοι και απέναντι στις εγκληματικές παραλήψεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες αποκαλύπτονται σε όλη τους την έκταση σήμερα, και είμαστε ακόμα πιο συγκλονισμένοι από την τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης η οποία γίνεται και η οποία μας αποκαλύπτεται με πρόσφατο γεγονός, την έφοδο μετά από εντολή του ανακριτή στις 2 Απριλίου, τώρα, χθες το βράδυ, στα γραφεία του ΟΣΕ, προκειμένου να αφαιρεθούν οι σκληροί δίσκοι με τις πρωτότυπες συνομιλίες, οι οποίες μας διαβεβαίωναν μέχρι πρόσφατα ότι η δικαιοσύνη είχε στην κατοχή της τα πρωτότυπα. Τελικά δεν ξέρουμε πραγματικά τι να πιστέψουμε. Μόλις χθες το βράδυ αφαιρέθηκαν οι σκληροί δίσκοι που αυτοί τελικά περιέχουν μάλλον τις πρωτότυπες συνομιλίες
Και είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει, τραγική προσπάθεια συγκάλυψης, την οποία βιώσαμε όλοι εμείς οι αντιπρόσωποι στην εθνική αντιπροσωπεία, όταν τόσο ο πρώην Υπουργός Μεταφορών όσο και ο Πρωθυπουργός μας κουνούσαν το δάχτυλο και μας έλεγαν ότι θα έπρεπε να ντρεπόμαστε που θέλουμε να αποκαλύψουμε την συγκάλυψη, που θέλουμε να αποκαλύψουμε τις ευθύνες. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα έπρεπε να ντρέπεται. Έχουμε τους εκπροσώπους εδώ της ΕΕΡΑ, έχουμε υπόψη μας το πόρισμα του Σεπτεμβρίου του 2023, με το οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων μας είπε ότι δεν αρκεί ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας και η εφαρμογή του προκειμένου να έχουμε ασφαλή σιδηροδρόμους στην Ελλάδα. Είπε το πόρισμα, σύμφωνα με το πόρισμα, υπάρχει πλήρης ανυπαρξία σχεδιασμού ασφάλειας στην Ελλάδα και υπάρχει και πλήρης σύγχυση αρμοδιοτήτων. Και είναι κρίσιμα τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε. Τι πρέπει να γίνει και πώς σκοπεύει ο οργανισμός να πιέσει την Ελλάδα, πώς σκοπεύει να πιέσει η Κομισιόν την Ελλάδα προκειμένου να έχουμε ασφαλείς σιδηροδρόμους στην Ελλάδα και προκειμένου άλλοι γονείς να μην θρηνήσουν τα παιδιά τους. Θέλω να κλείσω, θέλω να είναι πολύ σύντομη η παρέμβασή μου. Αφήνω ανοιχτά τα ερωτήματα εδώ προς συζήτηση και προς συζήτηση και για το μέλλον. Τι πρέπει να περιμένουμε από την Επιτροπή Τραν και ΠΕΤΗ από εδώ και πέρα? Πόσα προλαβαίνουμε σε αυτήν τη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου και τι πρέπει να περιμένουμε από την επόμενη θητεία προκειμένου να πιεστεί η κυβέρνηση στην Ελλάδα, να πιεστεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα να λειτουργήσει και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων? Και ένα ερώτημα το οποίο θέλω να κάνω, τι πρέπει να περιμένουμε φυσικά και από την Κομισιόν, αλλά και πώς μπορούμε εμείς ως μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας να βοηθήσουμε προκειμένου να δοθεί επιτέλους, να ρηχθεί φως στην υπόθεση. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Σε ένα σταυροδρόμι στο οποίο αμφισβητείται η ίδια η ουσία της ύπαρξής της και ο σκοπός της ύπαρξής της. Και νομίζω ότι πρέπει, είναι ένα κομβικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να σταθεί και αυτή στο ύψος των περιστάσεων και πραγματικά να βοηθήσει την Ελλάδα και τους γονείς να ρίξουμε φως στην υπόθεση, γιατί θα είναι μια πληγή ανοιχτή, μια πληγή που όσο δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, θα αιμορραγεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παπά. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να συνδεθούμε με την κυρία Ευδοκία Τσαγκλή, επιζήσασα από την τραγωδία των Τεμπών. Δεν ξέρω, μπορούμε να συνδεθούμε. Την έχουμε. Κοιτάξτε, η εκδήλωση ήταν ενημερωτική. Δεν νομίζω ότι ήταν μόνο πολιτικές τοποθετήσεις. Μίλησαν εργαζόμενοι, μίλησαν εκπρόσωποι των θυμάτων, μίλησαν άνθρωποι που είχαν προειδοποιήσει, μίλησαν νομικοί και υπόθηκαν. Νομίζω ότι υπήρξαν και καινούργια στοιχεία. Θα μιλήσετε πάντως. Θα προχωράμε τώρα με την κυρία Τσαγκλή, γιατί περιμένει, είναι κρίμα. Ladies and gentlemen, honorable members of the European Parliament. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το όνομα μου είναι Ευδοκία Τζαγκλή. Βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σας όχι μόνο ως επιζών που γλίτωσε οριακά το θάνατο στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αλλά και ως φωνή για όσους δολοφονήθηκαν και όσους και για όσους ζωή τους έχει σημαδευτεί για πάντα από εκείνη τη νύχτα. Σας εκφράζω τη βαθύτερη εγνωμοσύνη και αναγνωρίζω επίσης τον Θεό του σύμπαν τις δυνάμεις που μου λυπήθηκαν, επιτρέποντάς μου να αγωνιστώ για την δικαιοσύνη και την αλήθεια μετά την φρίκη. Η φωτογραφία που κρατάω στα χέρια μου δεν είναι απλώς μια εικόνα, είναι ένα παράθυρο στη πιο σκοτεινή ώρα της ζωής μου. Μια υπενθύμηση της ανθεκτικότητας απέναντι σε αδιανόητες αντικσότητες. Είναι ο δεύτερος σειρμός, είναι το σημείο από το οποίο βγήκα. Κάθε επιζών από εκείνο το μοιραίο ταξίδι κουβαλάει μαζί του μια παρόμοια ματήρια, μια σιωπηλή κραυγή για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια που πολύ συχνά αγνοήθηκε. Κλεβάστηκε, καταπιέστηκε και όμως είμαστε μια απόδειξη της ικανότητας του αδάμασου ανθρώπινου πνεύματος να αντέχει και να αντιστέκεται. Στο απόγευμα της καταστροφής, όταν συζητήσαμε παρηγορία και υποστήριξη, βρεθήκαμε ότι μια κυβέρνηση που αντί να σταθεί δίπλα μας, επέλεξε να σταθεί εναντίον μας. Καθώς μοιράζομαι τη συνεργασία με τη συλλογική έκκληση, όσο μοιράζονται τον πόνο μου, σας ζητώ, αξιότιμα μέλη,
να ακούσετε όχι μόνο ως νομοθέτες, αλλά και ως συνάνθρωποι. Μας ενώνει σήμερα ένας κοινός δεσμός ανθρωπιάς και ένα κοινό καθήκον προς τη δικαιοσύνη και τη συμπόνια. Το ερώτημα που θέτω στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το εξής. Θα είμαστε ενωμένοι για να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος και να αποτρέψουμε την επανάληψη, ή θα κλείσουμε τα μάτια αφήνοντας τα μαθήματα της ιστορίας να περάσουν στη λύθη? Η φρίκη παραμένει, αλλά το ίδιο και εγώ, το ίδιο και όλοι μας. Εμείς, επιζώντες, συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά. Αλλά δεν είναι και απλώς να επιμείνουμε. Πρέπει να μετατρέψουμε το συλλογικό μας τραύμα, διασφαλίζοντας ότι καμία άλλη ψυχή δεν θα υπομένει την αγωνία που αντιμετωπίσαμε εμείς. Στο απόγο της τραγωδίας μιλάμε για την ανθρώπινη, για ανθρώπινο λάθος. Αυτό αποτελεί μια προσπάθεια κάποιοι να απαλλαχθούν από τις ευθύνες τους. Αυτή η νύχτα, η τραγική νύχτα, 28 Φεβρουαρίου, ήταν αποτέλεσμα από έτη διαφθοράς, αποφάσεις, κάτι που δεν θα έπρεπε να, αποφάσεις που δεν θα έπρεπε να ληφθούν. Και τέλος πάντων, και δεν λήφθηκαν απέναντι σε αποφάσεις που θα έπρεπε να ληφθούν. Μετά την αρχή τραγωδία, πρόσθετες παραβάσεις επέτειναν τη θλίψη και το σοκ. Παράνομη επέμβαση στο σημείο της συντριβής, εμπεριλαμβανομένης εξαφής χώματος και της απόρριψης δρυμιών. Αλλά δεν είμαι εδώ για να επαναλάβω αυτό που ήδη υπόθηκε. Αλλά το γεγονός ότι βρέθηκα έφλακτα υλικά. Ποιο πρωτόκολλο τηρήθηκε? Ή τέλος πάντων, ποια ήταν το όλο σχέδιο για την αντιμετώπιση καταστροφών κτλ. Όλα νομίζω ότι τέλος πάντων υπάρχουν εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από ειδικούς και τέλος πάντων νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά κάποιοι να αποδώσουν, να λογοδοτήσουν για αυτό το παράνομο φορτίο. Και τέλος πάντων να ληφθούν μέτρα, να μην επαναληφθεί αυτό, να μην μεταφέρονται αυτά τα φορτία υπό αυτές τις συνθήκες. Και φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν για πολιτικές, κοινωνικές, νομικές επιπτώσεις για τα λάθη της κυβέρνησης. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, το κράτος δικαίου για το οποίο αγωνίστηκαν οι πρόγονοι μας και στο οποίο πιστεύουμε αυτοί. Δεν είναι η Ευρώπη της δικαιοσύνης, διαφάνειας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Καθώς συγκεντρωνόμαστε σε αυτή την αίθουσα της δημοκρατίας, ας αντιμετωπίσουμε τις σκληρές πραγματικότητες και την πορεία προς τη μετέρευση. Θα προχωρήσω τώρα στις απαραίτητες ενέργειες. Πρώτα απ' όλα, ζητάμε την άμεση δημοσιοποίηση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, της ΕΡΑ, σχετικά με τα αίτια της καταστροφής του τρένου. Αυτό το έγγραφο που καλύπτεται από εμπιστευτικότητα για πάρα πολύ καιρό, κατέχει το κλειδί για την κατανόηση των αποτυχιών που οδήγησε σε αυτή τη τραγωδία. Η συνεχιζόμενη απόκρυψη όχι μόνο δεν σέβεται τη μνήμη όσων χάσαμε, αλλά θέτει σε κίνδυνο ζωές και σήμερα, καθώς ο ελληνικός σιδηροδρόμος συνεχίζει να λειτουργεί υπό τις ίδιες επικίνδυνες συνθήκες. Και επίσης ζητάμε επιγόντως την πλήρη δημοσιοποίηση της αλληλογραφίας μεταξύ του ΕΡΑ και του Ελληνικού Υπουργείου Μεταφόρων. Αυτός ο κρίσιμος διάλογος επικεντρώνεται στην παρατεταμένη και ακόμα ανεπίλητη θέσπη εθνικών κανόνων ασφαλείας για το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Μια κατάσταση που υπονομεύει κατάφορα την ασφάλεια των επιβατών υπό την αιγίδα των άρθρων 13, 14 κτλ. Της οδηγίας 7, 9, 8 και άρθρο 60 της ίδιας οδηγίας, παράλληλα με τον νόμο 4632 του 19, η Ελλάδα υποχρεούται να επιβάλλει νέους εθνικούς κανόνες ασφαλείας. Η απέτηση αυτή έχει γίνει ακόμα πιο κρίσιμη μετά τα αλλεπάλληλα θανατηφόρα ατυχήματα που έχουν αμαυρώσει τους σιδηροδρόμους μας. Οι διαρροές των συμπορεσμάτων της ΠΕΣ στο τύπο αποκαλύπτουν μια εσκεμμένη κατάφορη αποποίηση ευθυνών από τους κυβερνητικούς ηγέτες. Αυτή η παράληψη όχι μόνο αντιβαίνει στην αρχή της νομιμότητας, αλλά μέσω μιας υπολογισμένης παράκαμψης των ευρωπαϊκών οδηγιών, αγγίζει τα όρια του εγκλήματος αντιστοιχής ανθρωποκτονίας, η οποία έχει τις ρίζες της κατάφορη διαφορία για τα προληπτικά μέτρα που επιβάλλει η ίδια η πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους. Αυτή η αποτυχία θέτει σε άμεσο κίνδυνο ζωές, προσφέροντας ταραχτές αποδείξεις ενοχή στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης, εμπλέκοντας προσωπικά τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Κραμαλή. Τα ντοκουμέντα
επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση αυτή. Οι ομολογίες του Καραμαλή, που έγινε 3 μέρες μετά την κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή, αποκάλυψαν ότι δεν έχει ληφθεί καμία συνολική νομοθετική απόφαση για τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας. Αντ' αυτού, ένα συνονθήλευμα γενικών κανονισμών κυκλοφορίας και εγκυκλίων προσφέρθηκε λαθασμένα ως υποκατάστατο, μια κίνηση που η ΕΡΑ είχε σταθερά και δικαιωματικά κρίνει ανεπαρκή για την τήρηση των προδιαγραφών που θέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Το feedback τους έχει επισημάνει με έμφαση την απουσία οποιαδήποτε αναφορά σε εθνικές νόμες πράξεις, την ανεπάρκεια στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών και την αποτυχία να οριοθετούν οι ρόλοι των τοπικών εθνικών αρχών των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε διαδικασίες για την κοινοποίηση ατυχημάτων των συμβάντων όσον αφορά τις παρενές της ΕΡΑ. Όταν συντριβήκαμε, αρχικά πίστεψαν ότι υπήρχε πρόβλημα με την ηλεκτρική ενέργεια και η παραπλάνηση του κ. Καραμαλή, που πρότεινε τη σκοπιμότητα έναντι της ηθικής διακυβέρνησης, όχι μόνο παραπλάνησε την Επιτροπή και το ελληνικό κοινό, αλλά και διαιώνησε ένα επικίνδυνο status quo για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, η ΕΡΑ, να ανακαλέσει αμέσως την πιστοποίηση ασφάλειας στον ΟΣΕ. Η σοβαρότητα αυτής της κατάστασης υπογραμμίζεται από τις επικείμενες ποινικές διώξεις κατά τον πρόεδρο του ΡΑΣ, καθώς ξεκινούν οι ενέργειες της ελληνικής δικαιοσύνης ως απάντηση σε αυτές τις παραμολυντικές πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα πρέπει να διευνύσει την προέλευση και τη μεταφορά του παράνομου φορτίου συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων υλικών, όπως είναι το ξυλόλιο που βρέθηκε στο εμπορευματικό τρένο που είναι πλάκι στο δυστύχημα. Η ΕΡΑ αυτή θα πρέπει να επεκταθεί σε εξέταση πιθανών δραστηριοτήτων, λαθεμπορίου, διαφθοράς, φόρου διαφυγής, που θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια του σιδηροδρομικού συστήματος, αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ολοκληρώνω. Μέχρι ότου εφαρμοστούν πραγματικά μέτρα ασφαλείας και λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την αμέλεια και την κακοδιαχείριση, οι ελληνικοί σιδηροδρόμοι θα πρέπει να παραμείνουν υπό την αυστηρή υποπτία της ΕΡΑ. Αυτό περιλαμβάνει την άμεση αντικατάσταση του σημερινού πρόεδρου της ΕΡΑ, οι ενέργειες οι οποίες συνέβαλαν στην υπονόμευση αμέτρεπτων και στην απώλεια μέτρων ζώων. Αυτός ο λόγος πρέπει να αξιολογηθεί αυστηρά τις διασφαλείς, τα πρωτόκολλα και τους μηχανισμούς εποπτείας που εφαρμόζονται σήμερα. Ο στόχος είναι να εδραιωθεί μια ακλόνητη δέσμευση σε ολόκληρη ευρωπαϊκή οικογένεια, μια δέσμευση για την τήρηση του κράτους δικαίου και διαφύλαξη των ανθρώπινων αξιών που αποτελεί θεμέλιο της συλλογικής μας ταυτότητας. Αυτό υπερβαίνει την απλή κανονιστική συμμόρφωση. Πρόκειται για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας όπου η ιερότητα της ανθρώπινης ζωής είναι πρωταρχή και αδιαπραγμάτευτη. Και η επιβολή κυρώσεων όχι μόνο θα αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα των ενεργειών που έγιναν ή δεν έγιναν από τους υπαίτους, αλλά θα χρησιμεύει και ως αυστηρή προειδοποίηση για την αποφυγή μελλοντικών ζημιών. Η αυστηρότητα αυτών των κυρώσεων θα πρέπει να διαβαθμίζεται σύμφωνα ανάλογα με το επίπεδο της υπαιτιότητας και της επίγνωσης των σχετικών κινδύνων. Ας αφήσουμε αυτό το τραγικό γεγονός όχι μόνο για να χρησιμεύεται ως μια ζωφερή υπενθύμηση του τρόπου με το οποίο η κυβέρνηση διαφθορά σκοτώνει, αλλά και να είναι μια ευκαιρία να κοινοποιηθεί ένα κίνημα προς τη συστημική βελτίωση που θα τιμά τις μνήμες εκείνων που χάθηκαν. Στο όνομά τους πρέπει να σφυριλατήσουμε ένα μέλλον όπου τέτοιες αργουδίες δεν θα μνημονεύονται απλώς, αλλά θα αποτρέπονται ενεργά μέσω της ενσυνείδησης διακυβέρνησης, της αυστηρής λογοδοσίας και της διαπραγμάτευσης δέσμευσης της ανθρώπινας αξιοπρέπειας. Αυτό, ξέρετε, είναι μια έκκληση σε συλλογική αφύπνιση, εγγενή αξία της κάθε ζωής. Είναι ένα όραμα και μοιραζόμενοι αυτά τα αιτήματα, στέκομαι μπροστά σε όχι ως άτομο που σημαδεύτηκε από την τραγωδία, αλλά ως εκπρόσωπος κάθε ψυχής που απαιτεί δικαιοσύνη, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Μαζί έχουμε την δύναμη να ξαναγράψουν την αφήγηση, να διασφαλίσουμε ότι η τραγωδία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τέμπι θα γίνει ένα σημείο καμπής στη συλλογική μας ιστορία. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και εύχομαι ότι θα έχουμε τη δύναμη, την αφοσίωση να βγούμε από αυτήν την τραγωδία πιο ισχυρή, να διαμορφώσουμε ένα πιο ασφαλές κόσμο. Σας ευχαριστώ.
Πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, το δικαιονομικός και εκπρόσωπος των θυμάτων, των οικογενειών των θυμάτων. Είναι ο τελευταίος ομιλητής. Αμέσως μετά θα πάω και σε κάποιες ερωτήσεις, σύντομες δυστυχώς. Τον έχουμε τον κύριο Ηλιόπουλο. Τον έχουμε μάλλον. Γεια σας κύριε Ηλιόπουλε. Ζητάμε την κατανόησή σας όσο πιο σύντομος. Παράκληση. Συγγνώμη. Εξαιρετικά, την έχω μειώσει στο 1/3. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πολίτες της Ευρώπης, είμαι δικηγόρος και πατέρας ενός νεαρού επιβάτη που ταξίδευε στο τρίτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστισκίας και από καθαρή τύχη απέφυγε το θάνατο. Young passenger who was traveling in the third carriage of the fatal train and by sheer luck escaped death. I can assure you that Greek citizens, after the deadly murder of Tempi, can no longer tolerate the deliberate concealment of the truth for covering up of responsibilities and impunity, which led more and more often inappropriate administrators of power not only to systematically degrade the quality of life of all of us, but also to become our... Μέσα σε 5 λεπτά που διήρκεσε, πριν περιοριστεί, στάθηκε ικανή να απογυμνώσει από κάθε πρόσχημα και δικαιολογία το βρισκόμενο επί δεκαετίες σε προχωρημένη σύψη σύστημα. Το κυρίαρχο αφήγημα του επιτελικού κράτους περί συγκεντρωτισμού για την αποτελεσματική δίθεν διακυβέρνηση με πατερνιστικές ακραίες αντιλήψεις περί επιβολής με κάθε τρόπο του γενικού καλού μέσα από γνώμες ειδικών που ειδής γνώριζε τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής τους, είχε πια καταρρεύσει. Το μοναδικό πρόσχημα αυτής της πραγματοποιούμενης από ετών αθλειότητας των πρωτοστατών της παγκοσμιοποιημένης διαχείρισης της ζωής μας δίθεν για το καλό μας και την προστασία μας από ολέθρια σφάλματα που υποτίθεται θα προκαλούσε η αδέσμευτη έκφραση της σκόπιμα δαιμονοποιημένης ατομικής ελευθερίας κατέρευσε μέσα σε αυτά τα 5 δευτερόλεπτα. Η δολοφονία των Τεμπών ήταν η πλέον δραματική αποκάλυψη της αποτυχίας αυτών που επιχειρούν να επενδύσουν στην ψευδαίσθηση, την εξαπάτηση και το φόβο για να υποκαταστήσουν τις κοινωνίες των πολιτών μιας Ευρώπης που εμπνέεται από τον ελληνικό πολιτισμό και να δημιουργήσουν αγέλεση πάπων κατοίκων μιας ενίας και διαφοροποίητης μάζας χειραγωγούμενης από αυτόκλητες ελίτ. Η ύβρις είχε διαπραχθεί προπολού και η νέμεση πλέον ενεργοποιήθηκε επιστρατεύοντας την Άτη, η οποία θόλωσε τη σκέψη των αλαζόνων που είχαν μεθύσει από την ψευδαίσθηση απόλυτης εξουσίας λόγω του πρόσφατου παρελθόντος, οπότε η τήσεις και η συντριβή που αυτή συνεπάγεται κατέστη αναπόφευκτη. Με όπλο τον ιδρυτικό του επιτελικού κράτους νόμος 4622 του 19, με τον οποίο επιχειρήσε να εγκαθιδρύσει υβριδικού τύπου τυραννία στην Ελλάδα, ώστε να αποτολμά να διαφορεί για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τη διάκριση των εξουσιών, η κυβέρνηση επιχείρησε το αδιανόητο. Δια του Περιφερειάρχη της Αλίας, όπως και του Υπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και με πρόσχημα μια εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας που δεν προέβλεπε τίποτα από όσα συνέβησαν, πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο 48ωρο και ενώ υπήρχε μια τουλάχιστον αγνοούμενη, μετακίνησε το σύνολο των καταλήπων της σύγκρουσης, μικρά και μεγάλα συντρίμμια, όπως και λείψανα των θυμάτων, πλήρως αλλοιωμένα σε άλλες θέσεις, μία εκ των οποίων αποκαλύφθηκε πολλούς μήνες μετά και ανήκε στον υπόλογο ΣΕ. Το βρώμικο αυτό σχέδιο απέκτησε και κωδική ονομασία, καθώς οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που το ανέλαβαν αναφέρθηκαν παραπλανητικά και με απερίγραπτο θράσος σε αποκατάσταση της περιοχής. Είναι επομένως ομολογημένο και πρόδειλο ότι με την Οσάνο επιχείρηση με την κωδική ονομασία αποκατάσταση το έργο της δικαιοσύνης παρεμποδίστηκε σε βαθμό αδιανόητο, απολύτως παράνομα, ιδίως ό,τι αφορά την έρευνα και τους παράγοντες που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα και την ραβαία εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία προφανώς συνδέεται με το θάνατο επιβατών αφού το 30 εξ αυτών βρέθηκαν απανθρακωμένοι. Ο κώδικας ποινικής δικονομίας με τις διατάξεις των άρθρων 239-251 μόνο στις δικαστικές αρχές απομένει την αρμοδιότητα της διαχείρισης του πεδίου του εγκλήματος και σε κανέναν άλλο. Επιπλέον, ο νόμος 5014 του 23 περί διαερεύνησης αεροπορικών και συνδρομικών δυστυχημάτων το ίδιο επιβιώνει μεταξύ άλλων στα άρθρα 21 και 44. Πρόκειται επομένως για προκάλυτο σφετερισμό της εκτελεστικής εξουσίας που τυποποιείται ως αδίκημα της εσχάτης προδοσίας κατά το ελληνικό σύνταγμα, κατά το ελληνικό δίκαιο, άρθρο 134 παράγραφος 2 ποινικού κώδικα. Τους παράγοντες που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα και τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς, καθώς από εκθέσεις του χημείου του κράτους προέκυψε ότι στο χώρο διέρευσαν ξυλόλιο του λόλου και βενζόλιο, καταδεικνύουν οι τεχνικές εκθέσεις του συμβούλου μας κ. Κοκοτσάκη που δίνουν πλήρες απαντήσεις. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, δέσμευσή μας είναι η πλήρης αποδόμηση του συνόλου των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και των ιδιωτικών τεχνικών εκθέσεων που βρίσκονται στη δικογραφία και νοθεύουν σκόπιμα την εικόνα της αλήθειας.
Εκείνοι που σκόπιμα δεν πράττουν σωστά το έργο τους να γνωρίζουν ότι θα αποκαλυφθούν πλήρως. Ούτε η αλήθεια είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε προς εκμετάλλευση ο ανθρώπινος πόνος. Όσοι επομένως μετήχαν στην αλλίωση του πεδίου του εγκλήματος θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις δέουσες κατηγορίες που εκινούν από αυτήν της παράβασης καθήκοντος, αλλά με μονή στόχο την υπόθαλψη εύλογα σε συνδυασμό με το σφαιριτερισμό και την κατάχρηση εξουσίας από αξιωματούχους της διοίκησης και κυβερνητικά στελέχη οδηγούμαστε σε σαφέστατες ενδείξεις διάπραξης του αδικήματος στο άρθρο 134 ποινικού κώδικα, το οποίο καλείται να διερευνήσει η δικαιοσύνη. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 134 ποινικού κώδικα, όποιος επιχειρεί με κατάχρηση της ιδιότητάς του ως οργάνου του κράτους ή με σφετερισμό της ιδιότητας αυτής να καταλύσει, να μεταβάλει, να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκέρως το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού, όπως η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, και η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, διαπράττει το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας που τιμωρείται με ισόβια κάθριψη σύμφωνα με το άρθρο 134 ποινικού κώδικα. Είναι όμως η δυναμική που ανέπτυξαν οι ίδιοι οι γονείς των θυμάτων, οι τραυματίες και οι επιβάτες, οι οποίοι με τη συμπαράσταση της τυπικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και εμενωτική αποτελεσματική δράση, έξω από κομματικά συμφέροντα και ιδεολογικές προκαταλήψεις, που πέτυχαν το φαινομενικά ακατόρθωτο, να διασπάσουν το τείχος σιωπής που η χειραγώγηση τμήματος του τύπου από την κυβέρνηση προκάλεσε. Το παράθυρο του Overton που επιχείρησαν να δημιουργήσουν για να αποκρύψουν την αλήθεια και να αντιστρέψουν την πραγματικότητα απροκάλυπτα μπροστά στα μάτια μας, για μια ακόμη φορά, όχι μόνο δεν πέτυχε τους στόχους του, αλλά ήδη γίνεται η οδός εκπαραθύρωσης των υπαίτιων προσώπων αλλά και των προτύπων που δημιούργησαν. Ζουν πλέον το βατερλό τους, όχι γιατί λειτουργήσαν οι θεσμοί στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, αλλά γιατί κινητοποιήθηκαν οι ίδιοι άνθρωποι που ακόμη ανάρωναν από τα τραύματά τους ή πενθούσαν και οι πολίτες έδειξαν οριμότητα εν συνέστηση όταν αντίκρισαν την αλήθεια. Οι Έλληνες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι στρατευμένοι στον αγώνα για το δίκαιο και την ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης μπορεί να δίνουν αποτελεσματικότητα νικηφόρους αγώνες. Αναμένουμε από τους Ευρωπαίους πολίτες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας για συστράτευση να καταδείξουν για μια ακόμη φορά ότι τα κοινά μας πρότυπα πολιτισμού δεν θα επιτρέψουν στη διαφορά και την εξαπάτηση να κυριαρχήσουν. Η πραξικοματική δράση της κυβερνώσεως παράταξης στην Ελλάδα, που ανέδειξε ένα εκλογικό σύστημα και διαδικασία αμφιβόλου αξιοπιστίας, κατέδειξε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική δεν πρέπει να εξαρτάται και να καθορίζεται από επιλογές ποικιλώνυμων αυτόκλητων ελίτ, ομάδων επιρροής ή λόμπι, αλλά από την εγγυημένα ελεύθερη βούληση των πολιτών, στο πραγματικό συμφέρον το οποίο πρέπει να υποτάσσεται κάθε τεχνολογικό μέσο, νεωτερισμός ή αλλαγή. Ο εύλογος στόχος όλων μας δεν μπορεί να είναι μια παγκόσμια κυβέρνηση, αλλά ένας πολίτης με παγκοσμιοποιημένη συνείδηση. Αυτό το μήνυμα πανανθρώπινης συμπόρευσης της αξίας της δικαιοσύνης και της αλήθειας στέλνει ο αγώνας για τη δικαίωση των θυμάτων του συνδρομικού εγκλήματος των Τεμπών. Με αυτές τις κυρίαρχες αντιλήψεις θα θέσουμε το κοινό μας συμφέρον και τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας, της ελευθερίας και της αξιοκρατίας σε εξαιρετικά σταθερές βάσεις και ακλόνητα θεμέλια. Έτσι θα παραμείνουμε ενωμένοι και αποτελεσματικοί στον αγώνα να μην ξαναυπάρξουν ποτέ στο μέλλον, εντός τουλάχιστον της ευρωπαϊκής οικογένειας, εγκλήματα όπως αυτό των Τεμπών. Σας ευχαριστώ.